Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, καλημέρα στον Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα στον γιατρό, τον κτηνίατρο, τον Ηρακλειδέα. Τι γίνεται, γιατρέ μου? Μια χαρά. Γιατρέ μου, καλά σε βλέπω. Ναι. Οκτώβρης είναι πλέον στα μέσα. Τελείωσαν σημέρωμα... και αυτές αντιπαθητικές εθνικές ομάδες. Περιμένουμε το πρωτάθλημα να ξαναρχίσει. Σημέρωμα 13 Οκτωβρίου. 13 Οκτωβρίου πια. Ναι. Φίλε. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν τη μεγάλη έδρα των Θεσσαλονικιών με 26 Τετάρτη και 28 πριν... Παρασκευή που θα γίνει σίγουρα πενθήμερο. Πριν 30... Δεκαήμερο. Πριν 31 χρόνια. Είμαι τρίτη ηλικίου. Ψέματα. Ναι. Είμαι τρίτη ηλικίου. Κερδίζει χρονιά από όσο ναι. Να πούμε και στον κόσμο. Περίμενε. Ρε. Πήγαινα με ένα φίλο μου, τον Παντέλογλου τον Δημήτρη, συμπαθητή μου. Πηγαίναμε στο αεροδρόμιο, πέραμε το λεωφορείο. Δεν είχε τότε. Πέραμε τις επανομής και πέραμε ένα δεύτερο. Και πηγαίναμε στο αεροδρόμιο συνήθως Σάββατα ή Κυριακές και πέραμε αυτόγραφα από τους παίκτες. Από τους παίκτες και τους προπονητές. Ποιον ομάδων? Των πάντων. Γενικά, όποιον γουστάραμε. Δηλαδή, ο φίλος μου ο Παντελόγλου πήρε, από ό,τι θυμάμαι, από το Χατζησκουλίδη του Εγάλεο, ας πούμε. Αυτόγραφο. Αυτόγραφο. Πότε παίζει το Γάλλο Σούπερ Λίγκ? Από το Χατζησκουλίδη. Το 84. Ένας άλλος φίλος μου που πηγαίναμε. Αυτό το έχω πει πρώτη φορά. Ότι πηγαίναμε και παίρναμε αυτόγραφα. Πισιρικάδες. Δεκαετία 80. Δεκαετία 80. Ποιο λεωφορείο πήγαινε στο αεροδρόμιο? Δεν υπήρχε. Θυμάμαι. Όχι, πήγαινε προς το. Πήγαινε, τότε πήγαινε μηχανιώνα, επανομή και τα λοιπά. Και σταματούσατε 2 χιλιόμετρα από τη διασταύρωση. Κάναμε τρέξιμο, ναι. Τι έκανα. Πω, περιπέτεια. Τότε το παίρναμε από την αρχαία αγορά, ήταν η στάση. Το 69. Το 72. Το 69. Η επανομή είχε δύο λεωφορεία. Το Α και το Β. Πάλιουρα. Κτήμα Καραγκιόζη. Πού το θυμάσαι? 72, 76, 77, Αγγελοχώρη και το 77. Αγγελοχώρη και τα λοιπά. Χαμός. Ωραία πράγματα. Παίρναμε λοιπόν το λεωφορείο και πηγαίναμε. 13 Οκτωβρίου. Δεν υπήρχε μουδανίων. Υπήρχε μόνο λεωφορείο γεωργική σχολή. Δεν υπήρχε, όχι, δεν είχαν γίνει μουδανίων. Τότε δεν είχε ούτε ο περιφερειακός αυτό που σκοτώνει τον κόσμο όταν βρέξει. Είχε γίνει. Άλλες συνθήκες. Ναι. Οδικού δικτύου. Δεν υπήρχε. Το σεξ σου ήταν άγριο. Είχε διάφορα. Ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Μια άλλη Θεσσαλονίκη που δεν τη γνωρίζει ο νέος Θεσσαλονικιός. Ναι. Μου λέει ο φίλος μου. Πόσο κάνετε να πάτε, 2 ώρες κάνετε να πάτε αεροδρόμιο με το αστικό? 2 ώρες. Από εκεί μέχρι την επανομή, 2 ώρες και 1/4. Φαντάζομαι κατεβαίνατε στη Βασιλισσόλα να πάρετε. Με εισπράκτορα. Ανθέων για να πάρετε το λεωφορείο. Ανθέων, ναι. Α, όχι, όχι. Το τέρμα το έκανε. Περνούσε μπροστά από τα Γκούντι στη Δελφόν. Στη Δελφόν, ναι, σωστά, εκεί. Μαζί με το Τριάρι. Ναι. Εκεί. Αλλά εμεί περπατούσαμε και πολύ, τρέχαμε και τέτοια. Κατεβαίνατε δηλαδή στη Δελφόν. Τι ήμασταν, το 16 χρονών, 17, 15. Από την Τούμπα. Ναι. 1,5 χιλιόμετρα τρεξιματάκι. Τρεξιματάκι και τα λοιπά. Σπριντ, τέτοια. Εισπράκτορα, έκοβε εισιτήριο. 25 δραχμές τότε το εισιτήριο. Τόσο δεν έκανε. Αν κόβαμε και εισιτήριο. Εγώ είχα ένα κουσούρι. Νομίζω ότι ήσουν άνεση πάνω από 7 πλήρωνε. Μειωμένο, αλλά πλήρωνε. Είχα μια αυτή εγώ. Εγώ 2 κουσούρια είχα. Δεν πλήρωνα εισιτήριο στο ΑΣΤ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν πλήρωνα. Από ποια πόρτα έμπαινε? Αφού από την πίσω έμπαινε. Δεν πλήρωνα, ρε. Δεν πλήρωνα. Πλήρωνα σπάνια, πώς να σου το πω. Πες μου ότι έβγαζε χιλιάρικα για να μην σου την ουρέστα η άλλη και φύγε. Και έκλεβα στυλό. Ήμουνα δηλαδή. Και ακόμα και τώρα, ας πούμε, άμα πάω σε γραφείο. Από τις προάλλες πότε είχα κάνει μια πληρωμή για την Ευγενία την κόρη μου. Πόσο καιρό έχει να πει? Έδωσα 500 άρικο και έφαγα ένα στυλό. Μου λέει, μου δεν τρέπεσε λίγο? Λέω, είναι παιδικό. Αποθυμένο αυτό. Μου κλέβαν τα στυλό. Στο δημοτικό μου κλέβαν τα στυλό και το είχα αποθυμένο να πούμε. Κατάλαβες. Τους έφαγα εγώ μια μέρα όλα τα στυλό. Έφαγα και το δικό μου για να μην φανεί και τα λοιπά. Και μου άρεσε. Δηλαδή ότι έφαγα τα στυλό των άλλων. Γενικά είναι. Τι θα φας από τον άλλο σε αυτή τη ζωή, γιατρέ? Εντάξει. Ανώδυνη κλοπή. Ναι, ανώδυνη κλοπή. Ανώδυνη κλοπή. Άλλοι κλέβουν τις προποτζήθες και τους πιάνουν, ξέρω εγώ, οι κάμερες. Ναι. Γίνονται τέτοια πράγματα. Γίνονται, ναι. Ονόματα δεν λέμε, αλλά. Υπολείψεις δεν θίγουμε. Ναι, όχι, ποτέ δεν θίγουμε. Εμείς λέμε τα γεγονότα, ποτέ δεν θίγουμε υπολείψεις. Τέλος πάντων, γιατί τα ποσά είναι εξευτελιστικά, ας πούμε τώρα. Εντάξει. Οπότε δεν κάνουμε θέμα. Η εβδομάδα είναι καλή, τελείωσαν τις εθνικές. Πάω λοιπόν εκείνη την Κυριακή στο αεροδρόμιο. Κυριακή ρεχόντουσαν οι ομάδες, όχι Σάββατα. Όχι, μετά τα μάτς. Α, μετά τα μάτς. Έφευγε ο Απόλλωνας Αθηνών, έπαιζε εδώ με την Καλαμαριά στη Χαριλάου. Και ήθελε να περίοδος. Πάρει 85-86. Και ήθελε να πάρει αυτόγραφο από τον Φαμπιάτο. Δηλαδή παίρναν αυτόγραφο αυτοί οι δικοί μου από κάτι άσχετους παίκτες. Εγώ πήγα για να πάρω αυτόγραφο από τον Αρδίζογλου.
Έπαιζε στον Απόλλωνα, στα τέλη των Απόλλωνα. Ναι. Και... Αθηνών. Ναι, τον Αρτίζογλου, τον οποίο τον γνώρισα πριν 3 χρόνια στην Εύβοια, σε ένα χωριό και γίναμε φίλοι. Με τον Χρήστο Αρτίζογλου. Του λέω, σου έχω πάρει αυτόγραφο. Σου έχω πάρει αυτόγραφο πριν από 85-15-2015, πριν από 27 χρόνια. Λέει, ρε φίλε, που να θυμάμαι έναν αυτό που λέει, είναι δυνατόν. Γιατί μετά με ήξερε και αυτό έβλεπε τις εκπομπές και τα λοιπά. Έχει ένα γιο τερματοφύλακα. Ο Αρτίζογλου. Ο Αρτίζογλου, ναι, μου λέγε, έχει ένα γιο τερματοφύλακα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ο ένας πήγε για το Φαμπιάτο. Ο Φαμπιάτο. Τι θέση έπαιζε αυτό. Ο Φαμπιάτο πρέπει να μπαιζε center back. Στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα. Έπρεπε αυτή η ομάδα ναι. Πάντα χαροπάλευε τότε. Ήταν τότε Απόλλωνα. Μια ομάδα με Καστανό, Φαμπιάτο, Ζούμα. Καστανό, Παντελίδη. Και όμως, αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ κακή παράδοση Ηρακλής. Δηλαδή σε 40 παιχνίδια επίσημα στη Ριζούπολη έχει κάνει όλο και όλο 6 διπλά. Ναι, ναι. Πάρα πολύ λίγα. Και ο Πάοκ είχε κακή παράδοση με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Ναι, είχε μεγάλο μπελά είχε βρει με τον Αλαμάνο τότε. Εντάξει, εμείς θυμόμαστε άλλο Απόλλωνα. Sky Meet ο Απόλλωνας που λες. Με το Πούλμαν να πούμε. Έχει φέρει 0-0 στο. Μεγάλο αποτέλεσμα. Μεγάλο αποτέλεσμα. Με Βασίλη Δανίλο. Ο Καλαμαριά. Καλαμαριάς, Μελάκη Πετρόπουλο, ο Απόλλωνας Αθηνών. Και σκάει κόσμο και... στο Χαριλάο πώς ήταν. Εγώ δεν είχα πάει. Εγώ είχα πει εκεί την ημέρα Ηρακλής Δόξα. 2-0. Με Καραπατή η Δόξα, με Αλέφαντο ο Ηρακλής. Ηρακλής Δόξα. Είναι πρώτη... το μεγάλο γκολ του Καραίσκου σε αυτό το παιχνίδι. Δεν το θυμάμαι. Από μακρινή απόσταση. Μπράβο, ναι, από μακρινή γιατί απόσταση. Και εγώ είμαι σε αυτό το παιχνίδι, Κώστα. Απίστευτο. ναι, τι να κάνουμε, περάσουμε το μεσημέρι μας. 13 Οκτωβρίου του 85. Και πάμε στο αεροδρόμιο. Πάω εγώ στον Αρτίζογλου, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τον απομονώνω και Αρτίζογλου και τα λοιπά. Ναι. Δεν έχω, μου λέει, φωτογραφίες, εγώ δεν είμαι, λέει, βουγιουκλάκι να κουκλάκι. Ο Αρτίζογλου. Ο Αρτίζογλου, σιμνός, ταπεινός. Ναι, αρέ, μικρέ, πιτσιρικά, τι ομάδα είσαι. Λέω, ξέρω εγώ, ΑΕΚ με, του λέω. ΑΕΚ με, λέω, ξέρω εγώ. Ο άλλος ήταν παοξής, ο Παντέλογλου. Έψαχνε τον Φαμπιάτο, τον οποίο δεν τον ήξερε στη φάτσα. Δεν έπαιρνε χαρτάκια. Γιατί αυτό ήθελε να έχει τόσο από και πολλά αυτόγραφα. Από παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην ήταν πρώτης γραμμής. Να έπαιρνε αυτόγραφο από το δεξίο μπακ, ας πούμε, το Θαθαρόπουλο που έπαιζε στον Πανσεραϊκό. Δηλαδή είχε τέτοια τρέλα. Δεν πήγαινε να πάρει. Με Πανσεραϊκός που πήγαινε στα ΚΤΕΛ. Πήγαινε, ρε. Στα ΚΤΕΛ. Πήγαινε. Πώς ερχόντουσαν αυτές οι ομάδες. Έχω λέει αυτόγραφο, άκου να δεις τι με λέει. Θα πάρω αυτόγραφο, λέει, από το Γιασιτζή. Ποιος είναι ο Γιασιτζής, ρε, του λέω. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Σκούνα, λέει, στον Πανσεραϊκό. Και πήγε και πήρε. Ήταν τρελός. Με την καλή έννοια τρελός. Αυτό ήταν παρανοϊκός και με είχε βάλει και εμένα στην περιπέτεια. Εγώ γυμναζόμουν τότε, γυμνάσαι ένα στεγνή. Πώς ήξερε το ρόστρε αυτό την ομάδα, χωρίς πληροφόρηση, χωρίς ίντερνετ, χωρίς τίποτα. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς ραδιόφωνο. Παίρναμε από τα. Άκου να δεις. Όχι, σπορ του Βορρά, όχι. Ναι, αλλά ήταν τα σπορ του Βορρά. Τέτοια πληρότητα στην ενημέρωση. Είχαμε τον Γκολ. Ήταν ένα περιοδικό που μαζεύαμε τα χαρτάκια, τον Γκολ. Είχε τα ρόστερ των ομάδων. Τα ρόστερ των ομάδων τη 16, 18, δεν είχε του 25. 16 είχε τότε. Τότε είχε 16. Το γκολ, γκολ 80, γκολ 81, γκολ 82. Έβγαινε το γκολ του Ανδρέα Μπόμι, το οποίο ήταν ένα αλμανάκ και τα λοιπά. Από εκεί περνάμε. Τι ίντερνετ και τέτοια. Υπάρχουν αυτά τα περιοδικά. Τα έχω κρατημένα εγώ στο υπόγειο. Υπήρχε το Extra Sport, το οποίο είχε φωτογραφίες και τα λοιπά. Προχειροδουλειές δηλαδή, τώρα άμα τα δείτε. Πόσο κοστίζουν αυτά τώρα, γιατί έχουν τεράστια αξία. Εντάξει, εγώ τα έχω εκεί. Σαν μουσιακά εκθέματα. 50 δραχμές είχε η ομάδα Sportsman. Καλά, άλλο το κόστος το τότε και τώρα. 50 δραχμές είχε η ομάδα Sportsman. Δεν σκέφτεσαι να κάνεις έτσι μια έκθεση. Κάθε Τρίτη. Δεν προλαβαίνω να κατουρίσω, γιατρέ. Εγώ, πρέπει κάποια στιγμή. Εντάξει, τώρα άμα έχει συνταξιοδοτηθώ. Νομίζω και, τα ρετρό αρέσουν σε πολλούς. Ναι, τα αρέσουν, ναι. Τώρα δεν έχουν και ανάγκη. Μπαίνουν μέσα στα. Αυτά και τα βρίσκουν. Άλλο τώρα το αυθεντικό. Το hard copy, το. Εντάξει, δηλαδή τώρα η τεχνολογία είναι καλή. Κερδίζει αλλά... 2-0 ο Ηρακλής. Φεύγουμε να πούμε. Παίρνουμε το λεωφορείο. Μάλιστα, πόσο κόσμο έχει μάλιστα την Κυριακή. Την ημέρα, πόσο? Εκεί την 12 ημέρα, με 13.000. Είχε μια, ούτε μια δεκάρα είχε. Τόσο πολύ. Είχε μια δεκάρα, δεν πήγαινε καλά. Είχε ξεκινήσει άσχημα ο Ηρακλής με τον κόπα προπονητή. Μετά πήρε τα πάνω του. Μετά με τον Αλέφαντο. Με τον Αλέφαντο. Πήρε πάνω του με τον Αλέφαντο. Τέλος πάντων, Σίμος Τσαλογλίδης εκεί και τα λοιπά, βοηθούσαν την κατάσταση. Τέλος πάντων, Νικασάμπης βοηθός, Πέτρος Θεοδωρίδης και τα λοιπά. Σέντερφορ δεν είχατε. Πίσω τα χαφάρες. Με τον Ζήφκα είχε δέσει την άμυνα ο τρελός Βακαλόπουλος και Ξανθόπουλος και τα λοιπά. Την έδεσε τη δουλειά. Γεωργίεφ καλός. Ήταν Βακαλόπουλος, Ζήφκας, Αδάμου. Βακαλόπουλος, Ζήφκας, Αδάμου και.
Ποια ήταν η τετράδα πίσω. Ο Αδάμου δεν ήταν. Μπροστά έπαιζε ο Αδάμου. Ο Αδάμου έχει. Σεντερφόρ τον είχε, κάτσε. Μη. Τον Αδάμου. Βέβαια. Όχι, δεν είχε σεντερφόρ και πέντα για τον Αδάμου, ναι. Τον Αδάμου έβαζε μπροστά. Σωστά, τον ναι, σωστά. Τον Αδάμου είχε κάνει γκολ ο Αδάμου, βέβαια. Λευκόπουλο νομίζω. Ο Λευκόπουλο ήταν με τον Βακαλόπουλο με και τον Βακαλόπουλο. Με τρει τόπερ έπαιζε, τον Ζήφκα έπαιρνε τον κοντό. Είχε το ψηλό επάνω, λίμπερο έπαιζε τα παλαιολιθικά χρόνια εκείνα. Εντάξει. Παίζαν έτσι την άμυνα. Τα χάφτα ήταν γνωστά. Κοφίδη Παπαϊωάννου Λάκη. Καραϊσκός Γιώργος. Και Χατζηπαναγής. Χατζηπαναγής, ναι. Υπήρχε ο Δανίλη Παπαδόπουλος, ήταν κάτι σαν εκθετικό. Το Μαλουμίδη ρεζέρβα είχε. Ο Μαλουμίδη ήταν πολύ καλό, ενώ μου άρεσε. Για έπαιζε μια Σάκης Αναστασιάδης στις αρχές του. Ο Σάκης Αναστασιάδης, καλό παιχταρά κι αυτό. Ναι. Πάμε που λες. Αλήθεια, αν ρωτήσουμε έναν αυτόνομο. Ναι. Θα τους ξέρει αυτούς. Άντε πάλι, άσε τον αυτό. Τι να ξέρουν αυτοί, ναι, δεν εντάξει, ξέρουν τίποτα. Τα παιδιά νέα είναι, τι να τι ξέρουν. Τι νέα, μωρέ. Εκεί που μιλάω με τον Αρτίζογλου, έψαχνε ο άλλος τον Φαμπιάτο. Λέω, ποιος είναι ο Φαμπιάτος, θέλω ότι κάπου το Φαμπιάτο πάρετε, λέει, αυτόγραφο, είστε ηλίθιοι, λέει. Γελούσε να πούμε, μπα, μπούμε, ακούμε μια φασαρία. Ορμάει ο Αλέφαντος τον Πετρόπουλο, τον πλακώνει να πούμε. Ο Αλέφαντος τι έκανε εκεί πέρα. Προπονητής ήταν στον Ηρακλή και πήγε, πήγε στην Αθήνα να πάρει τα πράγματά του, να τα φέρει. Με ποιον πλακώθηκε. Τον Πετρόπουλο, τον Λάκη. Μπαμπού, κουφάλα, θα σε σκίσω, θα σε κάνω. Ωραία, τι γίνεται εδώ. Πέφτουν επάνω, μαζεύουν. Ήταν 13 Οκτωβρίου, το θυμάμαι σαν χθες. Και φύγαν και ταυτόγραφοι, φύγαν κιόλα. Συλλαμβάνουν τον Αλέφαντο, να πούμε, οι αστυνομικοί. Τον γραπώνουν, τον βάζουν σε μία. Στον Παλαούρο και τα λοιπά. Ο Πετρόπουλος πυρισμένο ο δωμάτι και τα λοιπά. Τι λέει. Μου σκίσε το σακάκι. Ποιο σακάκι είναι, του λέει άλλο. Εδώ σε ρίμαξε στο ξύλο να πούμε και τα λοιπά. Μου φάγε το σακάκι, θα μου πληρώσει το σακάκι. Του σκίσε το σακάκι. Σκάκι. Αλέφατο σα πήγε με κοντομάνικο. Με τι θα πάει με το κουστούμι. 13 Οκτωβρίου τι θα. Εντάξει, θα... Καλοκαίρι για τον Αλέφαντο. Ναι. Πάμε εκεί που λες εισαγγελέα, ένα βραχά. Έτσι λεγόταν. Θα του πάω στον εισαγγελέα, τίποτα του κάνανε. Ήταν ο Αλέφαντο Πασόκ. Πήραν τηλέφωνο από την Κλαδική να πούμε. Κράτος ρε φίλε, τι γινόταν. 85-86 σεζόν. 85-86 σεζόν. Το παράζ του Βόλου είναι αυτό. Το παράζ του Βόλου. Πάει και χάνει ο Ηρακλής 4-1 και χάνει την Ευρώπη από εκείνη την απίθανη ΑΕΚ. Τι κομπλόγρι εσύ είστε ρε φίλε. Δεν το συζητάμε. Άμα χάνατε δηλαδή με 3-1 ή με 2-0, θα πήραμε Ευρώπη. Και τώρα λέει φταίει ο Χρυσοβιτσιάνος και τα λοιπά. Ρε, χάνατε 4-0 και είχε βάζει ο Παπαϊωάννου πέναλτι 4-1 και πανηγυρίζετε, θα ρίξει και βάλετε γκολ ρε κομπλεξική στη Ρεάλ Μαδρίτης, ρε. Μια πολύ κακή ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ τραγική. Μέσα. Έβαλε 4 γκολ. Πιάς και ναι. Ο Πεπές και. Πόσο, πόσο κομπλόγριες μπορεί να είστε. Εντάξει. Το βάρος της φανέλας είναι μικρό. Εντάξει, την εκδοχή αυτή δεν την είπε κανείς. Κερδίσατε εδώ την ΑΕΚ 3-0. Στην ισοβαθμία παίζανε ρόλο η διαφορά τερμάτων μεταξύ είναι κτλ. Και φάγατε 4-1, ρε. Και πανηγυρίζατε που θα πάει στον Παράζ. Και πανηγυρίζατε που πήγατε στον Παράζ, ρε. Τραγιά να πούμε. Τραγιά. Με το Νήσι η ίδια χρονιά. Πώς? Με τα ούρα του Ίσι. Τα ούρα του Ίσι. Το καλό Πασόκ. Αυτό το οποίο έλεγε ο Κόκκινο σήμερα. Πολύ καλό Σόφι όμως, ε. Ναι. Που έλεγε ο Κόκκινο σήμερα το μεσημέρι. Γιατί λέει έπεισε τον Πασόκ, γιατί είδαν λέει Έλληνες ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Κάτσε κάτω, ρε ηλίθιε. Να σου πω εγώ γιατί έχει 5% το Πασόκ του λέω. Το Πασόκ ρε βλάκα του λέω έχει 5% τώρα. Γιατί δεν έχει να ταΐσει 2 εκατομμύρια κοπρίτες, να του βάλει σε δουλειές και να κάνει το αλυσφαιρίσει. Έτσι σου λες εσύ. Φύγε απέδρα κασανοκέφαλε του λέω. Μη σε δώσει καμιά κλωτσιά κάτω από τα χαμνά. Γκαραγκιόζι να πούμε. Γιατρέ, τι κάνει, για λέγε. Αφού κάναμε την αναδρομή στο παρελθόν, δεκαετία 80. Καλό είναι να θυμόμαστε λίγο το παρελθόν. Εντάξει, ναι. Μια χαρά είμαστε. Ναι. Πλέον αυτόγραφα δεν υπάρχουν, υπάρχουν αυτόγραφα. Μόνο selfie. Selfie. Ναι. Είδα μία selfie πολύ πρωτότυπη. Για πες. Του Ρονάλντο στα νησιά Φερόε. Ο οποίος βέβαια ξαφνικά εκεί στη μέση του πουθενά σταματάει ένας μικρός πάει, βγαίνει μια φωτογραφία λίγο πριν το ημίχρονο. Στη γενέθλια ημέρα του Σάντος, 06 Πορτογάλη. Ναι. Και για το Σάντος το κάνανε. Ναι. Είναι από την αλήθεια. Εντάξει. Μου άρεσε σαν σκηνικό. Ναι. Μου άρεσε. Ο Ρονάλντο. Δείχνει τώρα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ξέρει ότι η καριέρα του πλέον τελειώνει. Ναι. Πραγματικά είναι θρυλική μορφή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Ίσως να είναι ο πιο βιονικός αθλητής που έχουμε γνωρίσει ποτέ. Να σου πω μια αλήθεια. Ο Ρονάλντο έχει μεγάλα στοιχεία αθλητού περισσότερα από ό,τι σαν ποδοσφαιριστής. Ναι. Δηλαδή, οι υπόλοιποι που έχουμε κρίνει κατά το παρελθόν, Πελέδες, Μαραντώνες, Μέσιδες, αυτό κτλ., Κρόιφες κτλ., είχαν έντονο το στοιχείο του ποδοσφαιριστή. Ο Ρονάλντο, έχοντας καλή τεχνική κατάρτιση, είχε καταπληκτικά στοιχεία αθλητού. Γι' αυτό λοιπόν οι απόψεις διήστανται για το ποιος είναι καλύτερος. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα. Ναι. Δηλαδή, πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι αθλητής. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν μπαλαδόροι μεγάλοι, ακόμα και στην Ελλάδα, Κούδες, Δωμάζι. Μέτριοι αθλητές. Ήταν πολύ μέτριοι αθλητές. Δηλαδή, να ρωτήσουμε... τους θυμόμαστε όλους αυτούς. Το Χατζηπαναγής, αν θέλεις.
Δεν πέραν ποτέ στα μαρκαρίσματα. Παραγής, αυτό ήταν soft ο Χατζηπαναγής δεν ήταν κακός αθλητής. Ήταν και γρήγορος ο Χατζηπαναγής. Ο Χατζηπαναγής ήταν γρήγορος για την εποχή του. Είχε ταχύτητα. Σκόντρα, ήταν δηλαδή, δεν ήταν αργός. Έχει κάνει, κάνει και τρίπλα με ταχύτητα. Εκεί που έπαιζε ο Μπακασέτας εχθές έξω δεξιά. Που μπορούσε ο Χατζηπαναγής να φάει 4-5 άτομα. Μα μια χαρακτηριστική φάση στο Γάλλιο. Έτσι. Στο Γάλλιο που έχει μεταξύ. Ναι, βέβαια. Ένα πολύ αλλά τον Χατζηπαναγή τον βρίζω εγώ δημοσίως γιατί άφησε αυτό το ταλέντο και χαραμίστηκε σε μια μικρή ομάδα. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Χαραμίστηκε σε μια μικρή ομάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή ήταν σαν. Τι να τον πω τώρα, δηλαδή, δεν βρίσκω λόγια. Αυτό το ταλέντο το χαράμισε σε μια μικρή ομάδα. Φοβερό δεν είναι. Δηλαδή πιστεύει αν ήταν σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ή και η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο. Αν και η ΑΕΚ ήταν στα κάτω τη δεκαετία του 80, δεν ήταν καλή ομάδα. Εάν έπαιζε, εάν έπαιζε στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, με Βαρδινογιάννη, Νταϊφά και τέτοια, ο Χατζηπαναγής. Θα έπαιζε και εξωτερικό, ίσως. Θα έπαιζε στο εξωτερικό, θα τον κάνανε και Έλληνα γιατί. Ξέρεις, το χθες έκανε ένα ερώτημα. Ναι. Κάνανε το Χολέμπα. Για τον καλύτερο στόπερ. Κάνανε τον Νίνι Έλληνα. Κάνανε το Χολέμπα Έλληνα. Κάνανε, ξέρω εγώ. Το Ζέκα θα το κάνουν Έλληνα και δεν κάνανε Έλληνα τα Χαϊβάνια. Ποιον? Το Χατζηπαναγή. Για να πέσει την εθνική ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές εκείνης της περίοδου. Δεν μπορούσαν, λέει ο Γιάννης. Ναι. Δεν μπορούσαν. Έπαιζε στην. Ναι. Κάναμε συγκρίσεις εποχών για καλά στόπερ. Εγώ σου είπα ποιος είναι ο στόπερ που θαύμαζα πάντα. Ναι. Μιλάω για τον Γιώργο τον Μιτσιμπόνα. Ναι. Ο οποίος μπορούσε να παίξει όλο τον άξονα. Δηλαδή μπορούσε να παίξει από στόπερ στο center forward. Ναι, αλλά στον ΠΑΟ και στη Λάρισα έπαιξε. Και στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε η Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε αυτό που λέμε η προβολή του τώρα. Δεν θα έμενε στη Λάρισα. Ναι. Οι δωδεκαετίες και αυτά θάψαν καριέρες. Ναι. Θα εξελισσόταν το παλικάρι, ήταν κάτι εκπληκτικό. Δηλαδή η διορατικότητα που είχε στο χώρο του άξονα, ο τρόπος που αντιλαμβάνονταν το γήπεδο. Και κατέβαζε και την μπάλα. Ήταν μοναδικός. Ναι. Επειδή έχω πάει πολλές φορές λόγω του πατέρα μου στη Λάρισα, γιατί έκανα αστυνομικά μέτρα εκεί πέρα, έχω δει σχεδόν όλη τη Λάρισα τη δεκαετία του 80, γι' αυτό έκανα και τη σύγκριση του Στρέιλαου και του Γκμόχ. Παίχτες με την ικανότητα του Μιτσιμπόνα και του Καραπιάλη δεν έχω δει μέχρι και σήμερα. Ναι. Ναι. Για τον Παπασταθόπουλο δεν συμφωνείς? Ο Παπασταθόπουλος δεν νομίζω ότι έχει την διορατικότητα που έχει ο Μιτσιμπόνας. Άλλο ποδόσφαιρο, πιο αργό. Τον είναι πολύ πιο γρήγορο. Πρέπει να αντιδράσουν ακαρίες. Εντάξει, ο Παπασταθόπουλος και αυτός μπορεί να παίξει σχεδόν όλο το τον άξονα, με ξέρει τη θέση του center forward. Δεν ξέρω αν μπορεί να την παίξει. Αλλά αίσθησή μου είναι ότι και δεξί μπακ έχει παίξει και στην άκρη και ποιος? Ταχύτητα διαθέτει. Έχει παίξει και μπακ. Ακραίο. Ποιος? Ο Παπασταθόπουλος. Ναι. Έχει ναι. παίξει. Και εξάρι έπαιξε. Και man to man έπαιξε στο δεκάριο. Όταν οι προπονητές όπως ο Κλόπ ή ο Τούχελ τον εμπιστεύονται. Λέω Τζερόνιμο, ο φίλος μας, ο Παοξής, ο παλιός. Ο Ρονάλντο δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ ο ηγέτης. Όπως ο Μπέιλι, ο Χάιμε, ο Ζιντάν παλαιότερα και ο Ιερό πιο παλιά. Και η Μέση, η Λεβαντόφσκι τότε κτλ. Λέει ο φίλος μας εδώ. Κοίταξε, ο Ρονάλντο είναι ένας αθλητής ο οποίος παίζει και για τα ατομικά στατιστικά του. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ποτέ δεν θα είναι ομαδικός παίκτης. Δηλαδή, αυτό το οποίο διακρίνουν όλοι είναι ότι δεν χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα. Αν και πολλές φορές διαψεύδει με κάτι απίθανες πάσες που έχει κάνει. Mm-hmm. Απλά είναι τέτοιο το ατομικό του ταλέντο στο να ξεφεύγει με την ταχύτητά του, που ίσως να μην χρειάζεται να είναι και τόσο ομαδικός. Ναι. Έχει γίνει και καθοριστικός ο Ρονάλντο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι καθοριστικός στο τελικό του Euro. Δεν μου λες. Δεν έχει σημασία όμως. Έχεις δει το Ρονάλντο να ξεκινάει και να τελειώνει η φάση από τη δεξιά πτέρυγα? Ναι. Πολλές φορές. Το έκανε στη United, το οποίο παίζει ως δεξί εξτρέμ κατά κύριο λόγο. Ναι. Στη Real, επειδή είχε αλλάξει και αντίληψη του ποδοσφαίρου και χρησιμοποιεί πολύ το εσωτερικό πόδι για να κλείνουν και να σουτάρουν. Τον αλλάξανε. Τον αλλάξανε. Ναι. Έγινε αυτή η αλλαγή των ποδιών. Ναι. Δηλαδή ο Ρονάλντο έχει παίξει και στις δύο εποχές. Ναι. Και στον Ασβέστη, στην κυριολεξία στον Ασβέστη. Ναι. Σαν αντι Μπέκαμ, πολύ καλύτερο του Μπέκαμ, δεν το συζητάμε. Άλλο μια σέντρα είχε μόνο, τίποτα παραπάνω. Ο Μπέκαμ δεν δοκιμάστηκε στην Ευρώπη. Δηλαδή πήγε την κοπάνησε σε νεαρή ηλικία και πήγε. Ήρθε στη Ρεάλ, αλλά. Ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό δεξί πόδι, ναι. Ως εκεί. Ναι. Δεν είχε αριστερό. Ο Ρονάλντο έχει και τα δύο πόδια. Ναι, ναι. Είναι απρόβλεπτο, έχει κεφάλι, έχει εκρηκτικότητα. Τα πάντα μπορεί να κάνει. Πιστεύω και στόπερ μπορεί να παίξει ο Ρονάλντο άνετα. Στα 40 του, Στα 35 του. Ναι, στον 84. Στα 38 μπορεί... του δηλαδή μπορεί να το φέρει ο Σαββίδη στον ΠΑΟΚ center back. Καλά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Μπορεί. Ούτε στα 38.000 χρόνια δεν το φέρνει στο. Ενώ ηλικία δεν το φέρνει στον ΠΑΟΚ. Γιατί 40 χρόνια δεν μπορεί να το φέρει. Όχι, όχι. Ολυμπιακό 40 χρόνια δεν μπορεί να το φέρει. Το Ρονάλντο δεν θα το κάνει ο ίδιο. 38, γιατί. Ο Ρονάλντο είναι πολύ εγωιστής. Ναι. Πιστεύω ότι θα κλείσει απότομα την καριέρα του ή θέλει να κλείσει τη Sporting Λισαβόνα. Ναι. Την ομάδα που ξεκίνησε. Εγώ νομίζω θα πάει στο Hollywood. Θα ξεκινήσει μεγάλη καριέρα ηθοποιού. Έχει το παρουσιαστικό. Μπορεί να γίνει ηθοποιό. Σίγουρα. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός? Σαν παρουσιαστικό. Σαν παρουσιαστικό, σαν παρουσιαστικό. Σαν όμορφος άντρας δηλαδή. Ρε παιδί μου,
αν σου έλεγαν ότι, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο μπορεί να πάει στο Χόλιγουντ. Ο Σάμαρης έχει ωραία χαρακτηριστικά. Ο Σάμαρης. Ναι. Μπορεί να γίνει ηθοποιός. Μπορεί να γίνει ηθοποιός, ναι. Ναι. Ο Κατεργιανάκης δεν θα μπορούσε να είναι ηθοποιός. Το στυλ του έτσι. Κατεργιανάκης. Το παρουσιαστικό. Ήταν ίδιος ογκόμενος της Μέλης Χρονοπούλου. Ο Σταγόπουλος, να πούμε. Οι τερματοφύλακες είναι οι πιο ωραίοι άντρες στις ομάδες κατά κύριο λόγο, γιατί είναι και ψηλοί. Ναι, γιατί. Ναι, γιατί είναι και ψηλά παιδιά. Ναι. Ή κάποια σεντερφόρ τύπου Παπάζουγλου. Ο Παπάζουγλου θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε. Ναι, ηθοποιός. Θα μπορούσε, ναι, όμορφο αγόρι. Ναι, δεν ξέρω αν ξαναμιλάει τώρα. Είναι, είναι, είναι και αυτό, όμορφη πολύ είναι, να πούμε. Αλλά αυτό τον τάλαντο, τον υποκριτικό δεν ξέρουμε αν τον έχει. Λες τώρα το παρουσιαστικό, να πούμε. Ποιος θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό μπορεί και το κοινό να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει το κοινό. Αν έχει παρακολουθήσει συνεντεύξεις, γενικότερα ναι. Δεν είναι και πολύ ωραίο. Ο Πετρόπουλος που βάρεσε ο Αλέφαντος, ας πούμε. Έχει παίξει. Έχει παίξει ταινία. Σαν μπορούσε... στο γηπέδο. Ναι, θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Ναι. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Ναι, να γίνει ένας, σαν τον Αλεξανδράκη ένα στυλ. Σε αυτό το στυλάκι. Ήταν και ωραίο παλικάρι. Εντάξει, πιο ναι. Πολύ παίζει ρόλο το παρουσιαστικό. Ναι. Εδώ και πολλοί ηθοποιοί κάνουν καριέρα μόνο με την παρουσία τους. Έκανε Βουγιουκλάκη καριέρα με το παρουσιαστικό της. Λες δηλαδή ότι η Βουγιουκλάκη ή το Ατάλαντι. Ήταν μέτρια στην ερμηνεία της πάντα. Ναι. Δηλαδή σπάνια θυμάμαι καλή ερμηνεία από τη Βουγιουκλάκη. Και τι ήταν όμορφη. Έβγαζε αυτό το συμπαθητικό. Αυτό το μέσο που μπορεί όλα να το προσεγγίσει. Το Τζαβέλα λέει θα πει σίγουρα λέει για ηθοποιό. Ο Τζαβέλα δεν μπορούσε να γίνει ηθοποιό. Να παίξει, ξέρω εγώ, τον καταδότη. Είναι ψευδός. Δεν πειράζει που είναι ψευδός. Δεν μπορούσε να παίξει τον καταδότη. Με αυτό το στυλ, με αυτή τη. Ναι, δεν θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το παλιόπεδο, το κολεγιόπεδο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Να γίνει το κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Το κακομαθημένο πλουσιόπεδο που έχει τη μαμά και τη σερβίρει το γάλα, ξέρω εγώ. Ο Τζαβέλας μπορεί στο προσωπικό είναι πολύ καλό παιδί. Ναι, δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρουμε προσωπικά. Ο Σαλπικίδης δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ωραίο στον ποιό. Τι να παίξει ο Σαλπικίδης, τι ρόλο να παίξει ο Σαλπικίδης. Τον Ταμτάκο να κάνει, τι να κάνει. Έχει τρελαθεί. Πάντως ο Τζαβέλας θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ καλό στον ποιό. Σίγουρα. Έχει και όνομα. Ο Γιώργος Τζαβέλας υπήρχε σκηνοθέτης παλιά στο ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Μπορεί να έχω κάποια συγγένεια. Πρέπει να το ρωτήσουμε τον Γιώργο, αν το βρούμε κάποια στιγμή. Εντάξει, να ευχηθούμε στο παιδί καλή ανάρρωση, γιατί εμείς δεν είμαστε κακόψυχοι. Όχι. Με κανέναν αθλητή. Είμαστε με την υγεία των αθλητών να μπορούμε. Γενικά ο Τζαβέλας δεν τραυματιζόταν. Δεν ήταν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι. Έχοντας γεράσει, ναι. Η απέτηση του αριστερού μπακ είναι μεγαλύτερη σαν επίπεδο αθλητή. Το κατατρεγμένο θα μπορούσε να παίξει. Ποιο. Ο Σαλπικίδης. Ναι. Ο Σαλπικίδης θα μπορούσε να παίξει τον κατά. Δεν πα στο διάλογο, ρε Χρήστο από τη Λαμπράκη. Θα μπορούσε να κάνει ο δικός μας προπονητής τύπου Νίκου Ξανθόπουλου ρόλο. Ο Γκαρσία δεν θα μπορούσε να παίξει ρόλο Γιώργου Φούντα. Όχι. Ο Γκαρσία. Όχι. Δεν το έχει δηλαδή. Όχι, όχι. Δεν το έχει. Ο Γκαρσία. Πώς. Αγριομούρης, ψηλός, γεροδεμένος. Για να δούμε τι λέει το κοινό. 9:55 και ενώ μήνυμα στο 54:340. Ο Απόλλων είναι εδώ, λέει. Ο δικός μας Άμπαλη, σκέτος. Ο άλλος είναι Απόλλων Σμύρνης. Απόλλων Καλαμαριάς εγώ τον ήξερα, τώρα εσύ δεν ξέρω. Μου θυμίσατε τα αλμπούμ με τα χαρτάκια, αυτοκόλλητα με τους παίκτες. Χαραβιάκος. Χαραβιάκος θέλει να γράψει. Καραβιάκος και από σπόρες του Πανιωνίου που δεν μπορούσα να τον βρω. Εύκολα. Λέει ο καθηγητής. Χαραβιάκος. Χαραβιάκος. Ηλιούπολη Αθήνας. Είχε και τη Ζήτα Εθνική. Δόξα Βύρωνα. Θέλω να ρωτήσω κάποιον. Ναι. Ποια ομάδα το σήμα είχε μιμηθεί ο Χαραβιακός και τι χρώματα είχε. Πού ήταν η μοναδική στην Ελλάδα. Χαραβιακός. Τα θυμάμαι, θα σου πω εγώ μετά. Εγώ έχω πάει σε μάτι του Χαραβιακού. Τι χρώματα. Άρης Χαραβιακός 9-0 στο κύπελο. Χαραβιακός Ιωνικός 0-1 με Αλέφαντο Ιωνικός. Πάνω στην αυτή να είχα πάει. Ηλιούπολη. Στην Ηλιούπολη. Ξέρω. Ξέρω. Φοβερό μάτς. Τι χρώματα φορείς ο Χαραβιακός, ποιος το θυμάται. Δεν θυμάμαι, φίλε. Εγώ θυμάμαι τον Ιωνικό. Ο Χαραβιακός με το γρίμπιλα στα κάτω. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει φανιστεί με αυτά τα χρώματα στην Ελλάδα. Πάμε διάλειμμα. Από τον Ηρακλή που παρακολούθησες, ποιος θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Διαχρονικά μιλάμε τώρα. Ναι, διαχρονικά. Σαν παλικάρι, ωραίο κτλ. Ο Κωνσταντίνο Μιχάλης θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Έχει αυτό το. Ο Φανάρας αστυνομικός μπάτσος θα μπορούσε να είναι επιχούντας. Να παίζει τον αστυνομικό. Με καμπαρντίνα κτλ. Με καμπαρντίνα. Μπορεί, ναι. Εντάξει, ο Ηρακλής γενικότερα έχει αδιάφορες μούρες. Ναι. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Ο Τζαλακώστας του Αθηναϊκού. Ίδιος ο Κώστας Τσάκωνας ήταν, λέει. Απίθανη. Τέτοια. Ναι, 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 θα μπορούσε τέτοιες να μούρες. Ο Τζαλακώστας. Ηθοποιοί
Όλοι οι βουτυχτές Καραγκούνης, Αραβάκος, Γιανακόπουλος, Αναστόπουλος, Αλεξανδρής, ο Σάλπι θα μπορούσε να κάνει το βουβό, λέει, και ο Τζαβέλας τον Κομωτή. Τον Κομωτή. Ο Τζαβέλας. Ο Παπαχρήστος λέει, μπορούσε να παίξει. Κανένα, λέει, του Ολυμπιακού, ναι, και του κανέναν αρχικομουνισταρά, λέει, θα μπορούσε να παίξει. Κανένα που με έχει... το Μούση και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Είχε να πληθεί καμιά δεκαμέρες και τα λοιπά. Για τον Παπαχρήστου ήταν παιδαράς. Το... ο στόπερ του Ολυμπιακού. Ναι, 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 και στα Γιάννενα. Με το Μούση του Γιάννενα. Α, Γιάννενα, όχι Πανετολικό. Γιάννενα και Ολυμπιακό. Νόμιζα ότι είχε παίξει. Παπαχρήστου. Παπαχρήστου. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Λέει... μπράβο στο φίλο των 9, τον 776. 603, φίλε μου τώρα, τι να ασχοληθούμε τώρα με τις κοπριές. Σιφάκης και Σαμαράς θα μπορούσε να γίνουν, λέει. Ωραία παιδιά. Ναι. Ο Σαμαράς, ο Γιώργος, ο γνωστός. Ο Καραγκούνης λόγω προϋπηρεσίας. ΑΕΛ ΟΛΕ, λέει ο 37. Ο Τσόρι σε αστυνομικό. Να παίξει τον αστυνομικό. Ο Τσόρι Ντομίγκες. Mm. Ασφαλίτης. Το όχι αυτό. Κακέκτυπο ασφαλίτη. Ναι. Εντάξει. Ασφαλίτης. Καλησπέρα Κωστή, γιατρέ, πες άποψη για βόλεϊ πάω. Με κάλυ μεταγραφή ο Νταντέ. Πρέπει να το βγάλεις από το 4 και να παίξει διαγώνιος. Αλλά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν είναι καλό στην υποδοχή. Ο Πάμπλητσα θα μπορούσε να γίνει, αν ήταν ηθοποιός, λέει 8-11. Ο ρόλος του Κασιμόδου ή του υπερέτη του Δράκουλα με τη μάπα, λέει, που έχει. Ο 609. Ο Τζιόλης θα μπορούσε να παίξει σε ταινία του Αγγελόπουλου. Γιατρέ, μεγάλη μπαλαδοδόφατσα. Φοιτητή στην Καβάλα Αριανός. Ο Τζιόλης έχει ταινία του Αγγελόπουλου γιατί πάει αργά. Και ωραίο παιδί ο Τζιόλης. Ναι, ωραίος, θα μπορούσε να γίνει. Κάνει τον υπηρέτη, ας πούμε. Τον ξέρω εγώ. Όχι τον υπηρέτη. Θα σου πω ποιον. Θα ήταν ο μπάτλερ μια πλούσια κυρία, ας πούμε. Ο Τζιόλης. Θα μπορούσε να είναι ο οδηγός. Οδηγός να είναι. Ο Τζιόλης θα μπορούσε να παίξει και σε περιπέτειες τύπου του χώμα βάφτηκε κόκκινο. Ναι. Να παίξει το ρόλο, ας πούμε, του Βόγλη. Του Βόγλη. Του Βόγλη, ναι. Θα μπορούσε. Ναι. Θα μπορού... ναι, 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 ναι. Και στην άλλη ταινία με τη Φόνη. Καζάκο, Λάκη Κομνηνό και Τζέν Καρέζη. Όχι, τόσο. Με τους αργούζιδες, πώς λέγονταν αυτοί. Το πεθαίνω κάθε ξημέρωμα θα μπορούσε να κάνει. Το πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, ποιο να κάνει ο Τζιόλης. Τον Καζάκο. Ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης, ναι. Γρήγορος ήταν ο Καζάκος στο έργο. Ο Καζάκος κυνηγούσε. Ή τον Αντωνόπουλο. Όχι, ο Αντωνόπουλος ήταν ωραίος άντρας και πιο ωραίος ρόλος. Προμιάρης ήταν ο. Στην ταινία, ναι. Ναι, ναι. Ή τον Καζάκο ήταν ο Αντωνόπουλος. Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Ναι. Τι μου θύμισες τώρα. Που η, πώς τη λένε, η Μάρθα Βούτσι περίμενε 10 χρόνια για να έρθει ο γκόμενος. Ήρθε τελικά. Χωρίς χέρι. Χωρίς χέρι, με ένα χέρι. Εντάξει, δεν ξέρω ποιες από τις αδελφές σου άρεσε περισσότερο. Νομίζω Βαλσάμι. Ποια θα μ' άρεσε. Φυσικά και η Βαλσάμι. Με Γαλανό εκεί πέρα να τον κυνηγάει. Πολύ ωραίο ζευγάρι θα ήταν η Βαλσάμι με τον Γαλανό. Νομίζω ότι όμως η Καραγιάννη έχει δώσει ερμηνεία τρομερή σε εκείνο το έργο. Εντάξει, σαν μοιραία γυναίκα. Ναι, ναι. Δεν μ' άρεσε ποτέ η Καραγιάννη. Ήταν καλός, από τις πιο καλές ερμηνείες της. Δεν μ' άρεσε ποτέ η Καραγιάννη. Πέρσα δηλαδή εκεί πέρα. Ναι. Την έχω δει και από κοντά, φαντάρος όταν ήμουν. Δεν σου λέω ότι είναι ωραία γυναίκα. Ο, καθόλου δεν μ' αρέσει. Ούτε σαν ηθοποιός. Πόντια είναι, εντάξει, τι περιμένεις. Αυτό, Από το πολύ καστροπόντια. Σοβαρά μιλάς. Ναι, βέβαια. Καραγιάννη είναι το πραγματικό όνομα. Γι' αυτό είναι έτσι. Λέω κι εγώ να πούμε. Αλλά γυμνασμένη. Λοιπόν, κτηνίατρε, ναι. Μόνο ο Νικοπολίδης, ίσως και ο Γιούρκας λέει. Πολύ στυλ τα παλικάρια. Εμπορικές μούρες. Θα μπορούσε ο Νικοπολίδης, βέβαια, έχει ένα θέμα με την ομιλία. Είναι ψευδός κι αυτός. Ο Κεκυριάς και τα λοιπά. Αυτό λέμε, εντάξει, δεν θα μπορούσε. Αλλά είναι ωραίο παιδί. Είναι ωραίος άντρας. Παιδάρας. Είναι ωραίος. Και ο Γιούρκας ήταν ωραίος, ήταν μπρουτάλ. Είχε στυλ, ωραίο. Α, ο Γιούρκας θα μπορούσε να παίξει ταινία να κάνει το Βόγλι. Έχει μια βλαχιά πάνω του, να πούμε. Ο Γιούρκας. Την έχει. Καράβλαχος. Μωρή βλάχου έχει. Να κάνει το Ρίγα δηλαδή. Να κάνει το Ρίγα. Ο μπαμπάς του έπαιζε και αυτός μπάλα. Στα Γιάννενα. Το ξέρω, ναι. Ξέρεις μια φορά τι έχει γίνει. Δόξα δράμας Γιάννενα. 82-83. Κατηγορία Α εθνική και οι δύο. Παίζουν στη δράμα, δόξα δράμα Γιάννη. Ποιο σώθηκε, κανένα εκ των δύο. Και οι δύο σωθήκανε. Σωθήκανε. Ναι. Κόντεψε να πέσει ο Ηρακλής. Έπεσε ο Μακεδονικό Πανιόνιος. Στο Βόλο, τον Παράζ. Πρόσεξε. Παίζουν. Αλέφαντο στη δόξα δράμα. Ξεϊταρίδη παίζει, να πούμε, στα Γιάννενα. Έπαιζε και αυτό δεξί μπακ. Ναι. Γίνεται ένα γκολ, βάζουν οι δοξαδράμας ένα γκολ. Φωνάζουν offside οι Γιαννιώτες, πάνε στον επόπτη. Δίπλα στον πάγκο ο Αλέφαντος με τον επόπτη. Φωνάζει. Ποια ομάδα ο Αλέφαντος? Τη δοξαδράμα. Oh. Και το λέει. Τι φωνάζει, ρε κλεφτοκοτά σε Ιταρίδη, το λέει. Κλεφτοκοτά. Είμαι τέτοιο πράγμα. 400 χρόνια λέει, σας πηδούσε ο αλήπασάς, λέει. Μια φορά να μην σας απαυτώσει ο Αλέφαντος. Και πιάνονται στα χέρια. Είσαι στο γήπεδο. Όχι, μου τα έλεγαν. Ο Γκατζηλάκης και άλλοι τα έλεγαν. Και πιάνονται στο ξύλο, τον αποβάλλει τον Αλέφαντο. Αποβάλλει όμως και τον Σεϊταρίδη. Πόσο έλεξε το παιχνίδι? 1-0 το πήρε. Αντιπερισπάσμος, λέει. Πλακώθηκα, λέει, τον έβγαλα 10 λεπτά. Πονηρός. Λέει ο Κωνσταντουδάκης, το σατανικό μυαλό του Αλέφαντου. Σατανικό. Έτσι τον αποκαλεί. Σατανικό μυαλό του Αλέφαντου.
το σατανικό μυαλό. Λοιπόν, αυτός που θα έπαιρνε Όσκαρ ηθοποιίας θα ήταν ο Αλεξανδρής. Έχεις ξεκάσει πως έπεφτε να παίρνει τα μπέναλτι, λέω. Λες και τον πέτυχε σφαίρα και ρεύμα μαζί. Χαραβιακός. 776. Έχει χρώματα σαν την Ίντερ. Και την Αταλάντα που έχει και το ίδιο σήμα με την Αταλάντα. Με τον Άρη, μήπως ήταν με χρώματα μαύρο και μόβ. Ο Μπουγέρα θα έκανε φέτος τη διαφορά. Ρονάλντο Γκιάρο μου θυμίζει. Θα τον δούμε το Σάββατο με τον Παθρακικό στο φιλικό. Είναι ερείπιο, ρε φίλε. Ναι. Εγώ έχω και αφίσα του Χαραβιακού που είχα κερδίσει τα καρτάκια με μόβ μαύρη φανέλα, δεν θυμάμαι σήμα. Ο Τζιόλης φυσικά για ηθοποιός, λέω. Ρατζούρι, είναι όντως ο Χαραβιακός και. Μαύρο μπλέντα τα χρώματα του Χαραβιακού, λέει, ένα μήνυμα και σήμα κάτι βουνά, λέει, από ό,τι θυμάμαι. Κάτσε να το δούμε τώρα, να το διαπιστώσουμε. Ο Γιαννάκης, λέει, θα μπορούσε να παίξει άνετα σε ταινίες με κλάψα. Ήταν, ναι, ναι. Ήταν δούμε. Η Μούρη, αυτή η απίστευτη Μούρη. Ο Αλέφαντος θα μπορούσε να παίξει τον Νίκο Φέρμα. 864. Ο Μπίσεσβαρντ θα μπορούσε να παίξει τη ζώνη του Τζίμι Χέντριξ, λέει. Φαλακρέ γερά. Ο Μίρτσος είναι ίδιος ο Στέφανος Στρατηγός. Ναι, ρε φίλε. Άμα ήταν λίγο πιο μαύρος ο Στέφανος Στρατηγός, ήταν ίδιος ο Γιώργος ο Μίρτσος. Ο Μίρτσος, λέει, θα έκανε τον Στέφανο Στρατηγό λόγω ομοιότητας. Ή τον ταβαντζή στα κόκκινα φανάρια. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Στέλλα, φύγε. Στέλλα. Λοιπόν, ο Τσιφόπουλος δεν θα μπορούσε να παίξει το κακέκτυπο του Κούρκουλου, να πούμε. Ένα κακέκτυπο. Μπορούσε, του ναι. Κακέκτυπο, ναι. Κακέκτυπο του Κούρκουλου. Βοήθαμε, ρε. Ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να γίνουν ηθοποιοί. Ο Χριστίδης δεν θα μπορούσε να παίξει τον ωραίο, να πούμε. Δεν τον θυμάσαι. Mm. Δεν τον είχε προλάβει. Από τον Ηρακλή πάντως λέω πολύ αδιάφορες. Έχει κάτι από Αλέκο Αλεξανδράκη ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης και στην ομιλία. Και στο. Αν τον ακούσει τον Χριστίδη να μιλάει και βάλει μια ταινία του Αλεξανδράκη από δίπλα, θα δει πολλές ομοιότητες. Λοιπόν, 2-31-090-90-90, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε. Ναι. Ποια αναγέννηση. Δες τη σήμα έχει ο Χαραβιακός. Τον ήλιο του Πασόκ έχει. Απίστευτο. Ναι. Ναι, ο Χαραβιακός το 49 γεννημένος. Πουλή της Χούντας ποια ομάδα έχει. Εδώ. Η Γιάννητσόν αναγέννηση. Η αναγέννηση. Η Νάουσα. Για να μαθαίνετε. Το πουλί... Φίνικα. Η προοδευτική. Τούμπας. Η αναγέννηση επανομής εξίσου. Πού. Είναι η αναγέννηση. Είναι. Ο Φίνικας. Πουλή της Χούντας. Ο Φίνικας που γεννιέται από τις τάχτες του. Πάρουμε γραμμές. Ναι. Να πάρουμε γραμμές. Να μην πέσουν. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει. Το Στέφανο Στρατηγό θα τον κάνει, λέει, ο Μίρτσος. Ορίστε. Να ακούσουμε. Ναι. Ποιον, ναι, την ακούσουμε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θωμάς από Κατερίνη. Καλώς τον. Καλημέρα και στον γιατρό. Καλώς τον. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Γιατρέ, να σε ενημερώσω για τον Χαραβιακό, γιατί τον έχω δει και εδώ στο Πυρικό. 1988, Πυρικός Χαραβιακός 3-0. Εδώ. Ναι, στην Κατερίνη. Ξέρεις, Κατερινιώτης είσαι, φίλε. Ναι, 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 βέβαια. Ξέρεις σε ποιο ναι. μάτσο έχω έρθει εγώ στον Πιερικό που έπεσε το ξύλο της Αλεπούς. Θα σε πω εγώ. Γιαούρτια, κορνέδες, καφέδες, μπουνίδια. Την Παναχαϊκή. Όχι. Πιερικός προοδευτική. Προοδευτική. Άπρα με την προοδευτική, ναι, ναι, ναι. Φίλε, τι γέλιο έχω ρίξει. Ναι, με την προοδευτική. Με την να ακούσουμε τον φίλο του Πιερικού για τον Καραβιακό για το μάτσο το 88. Ναι, έχω δει και καταρχήν ήταν χώμα, δηλαδή χαλίκι το γήπεδό τους. Εγώ θυμάμαι. Στην Ηλιούπολη. Ψηλά, ψηλά, μπράβο, ναι. Ψηλά, ναι. Ναι, ψηλά, μπράβο, μπράβο Κωστή. Και το χρώμα τους ήταν άσπρη ρίγα, ρίγα ή μπλε σκούρι, ήταν η μοβ. Ήταν όπως Ίντερ, όπως Ίντερ. Ναι. Ναι, διέφερε λίγο για την εποχή εκείνη, πραγματικά. Ωραία που... φανέλα, ιδιαίτερο χρώμα. Ωραία φανέλα, ναι, ναι. Και ιδίως όταν και τα χρόνια, Κωστή, θυμάσαι, παίζαμε μεσημέρι, 3 η ώρα, ε. 3 ναι. παρατέταρτο συγκεκριμένα, όχι 3. Ναι. Παρατέταρτο. 3 η ώρα, 3. Τρεις ήταν οι αγώνες και ξέρεις μεσημέρι και να ήταν μεσημέρι άνοιξη. Ο Πυρικός ανέβηκε το 88, δεν είχε ανέβει η Αλφα Εθνική. Όχι. Κάτσε το δούμε. Πότε ανέβηκε, ποια χρονιά. Ήμουν φαντάρος εγώ το 92 όταν ήμουν φαντάρος. Τότε ανέβηκε στην Αλφα ξανά. Ναι, γιατί φάγαμε μια εξάρα θυμάμαι μέσα στην Ξάνθη, περιποιημένη. Πόσα χρόνια κάτσε στην Αλφα Εθνική, 2 ή 1. 84-85 πρώτη φορά. Και έπεσε μετά, και η γειτονιά με το 2-2 μέσα στον Παναθηναϊκό που χάρισε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό δεν το ξεχνάμε. Ναι. Εκεί το αποτέλεσμα. Και έχω ένα φίλο πολύ καλό, το Λευτέρη το Φωτιάδη, δεν ξέρω αν το θυμάται ο Κωστής. Έπαιξε Β' Εθνική, Μπας Γιάννενα, Α' Εθνική, μισή χρονιά. Μπακ ήτανε.
Όχι μπακ, δεν ήταν μπακ. Όχι. Ποια χρονιά έπαιζε? Δεκάρι έπαιζε στον Πιερικό. Που, στον Πιερικό, όχι στα Γιάννενα. Πιερικό. Στα Γιάννενα πάλι δεκάρι τον είχαν. Ποια χρονιά? Είχε έρθει από 88-90. Β' Εθνική. Ναι, Β' Εθνική. Πάντως να πούμε κάτι. Εθνική, στην Άλφα Εθνική έκανε μισή χρονιά, θυμάμαι, είχε πει. Αλλά νομίζω πριν ήταν το 87, μετά έρθει στον Πιερικό. Ηθοποιό ποιο δεν κάναμε? Τον Καμπερίδη σε Western. Τον Καμπερίδη σε Western. Τον Καμπερίδη σε Western. Σε σαλούν μέσα θα τον. Για την ιστορία. Για την ιστορία, ο Χαραβιακός Ηλιούπολης κατέγραψε 9 σερή παρουσία στη Β' Εθνική από το 86-87 στο 94-95. Ο Καμπερίδης σαν σερίφη σε Western θα παίζε. Σερίφη. Μόνο. Μέσα στο σαλούν. Στο σαλούν τα μπουνίδια να πούμε. Δυο πιστόλια ακουστεί κατευθείαν και να έχει πουρο όπως ήταν ο Λίβαν Κλιφ. Φύγε. Καλημέρα. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, ο Γιαννάκης, ο Μπίζεσβαρ, ο Μύρτσος τον Στέφανο στρατηγό, ο Ανατολάκης τον αυτιστικό σε ταινία θα μπορούσε να παίξει. Ο Δοντάς του Παναθηναϊκού σε στείλανε στη Βλάχου. Θυμίσου ραπ το μάτς με τον Ρήνο, τα μπουνίδια που έπεσαν μετά το μάτς. Ο Κωστίκος βέβαια λέει μια κυρία, ο Μάνταλος αλλά μόνο με τη μάσκα. Είστε απίθανοι, φίλε. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, φίλε. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον γιατρό. Καταρχάς, γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Από τον Ηρακλή δεν ξέρω αν πρόλαβες. Πολύ όμορφα παιδιά ήταν ο Μαυροδουλάκης ο Γιάννης. Δεκαετία 80, ναι. Πολύ μεγάλο center back. Ναι. Πολύ μεγάλο. Έπαιζε σε όλες τις εθνικές λίγες. Οριακά δεν τον έχω δει το Μαυροδουλάκη. Πολύ μεγάλο παίχτης και πολύ όμορφο παιδί. Και ο Πουρσανίδης, ο οποίος έχει αδερφό ηθοποιό, τον Αλεξανδρή. Αλήθεια είναι αυτό ότι ο Πουρσανίδης έχει αδερφό ηθοποιό? Τον Αλεξανδρή και έχει ακόμη έναν αδερφό που έπαιζε στην πολυκατοικία. Πάλι ηθοποιό. Εντάξει, ο Πουρσανίδης πολύ ήπιος άνθρωπος. Τι θα έκανε, τι ρόλο θα έκανε? Ήπιους ρόλους. Ήθελα να βάλω ένα quiz, αν επιτρέπετε. Να βάλεις. Ποιοι έκαναν αράουτ σαν corner? Ο Επαλέ στα νιάτα του. Ο Κώστας τι λέει? Μόνο αυτός. Μόνο ο Σημειοφορίδης, φίλε. Και ο Σημειοφορίδης. Όχι μόνο, όχι μόνο. Υπήρχε κι άλλος, δεν το θυμάσαι. Πού έπαιζε, πες μου. Ο Χατζοανίδης. Ποιος? Ο Θεόφιλος Χατζοανίδης Καλαμαριάς. Και πολύ καλά plug out. Πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες. Πρόσφατα ποιος μπορεί να κάνει καλά plug out? Αριστερό μπακ, έχει παίξει Απόλλωνα, Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Τώρα πρόσφατος κάνει πολύ καλά plug out και έχει κάνει δύο assist με plug out στο ίδιο μάτς. Απόλλωνα Αθηνών Ξάνθη 2-0, σου λέω και την ομάδα. Ο Παντελίδης. Ο Παντελιάδης. Ο Παντελιάδης, ναι. Πολύ δυνατό plug out και ο Παντελιάδης. Ναι, αλλά οι μπάλες τώρα είναι πιο ελαφριές. Δεν έχει σημασία να κάνει τώρα. Πάσα με το χέρι, ναι, και στατικός. Πιο ελαφριές. Όσο και να είναι. Μπορεί να βάλει Κώστα είναι ποιοι παίκτες έχουν παίξει τερματοφύλακες όταν δεν υπήρχε άλλη αλλαγή. Ποιοι έχουν παίξει τερματοφύλακες και κράτησαν το αποτέλεσμα. Ποιοι παίκτες παίξαν τερματοφύλακες. Ο πατέρας μου. Ναι, το έχεις πει αυτό. Στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ έπαιξε. Με Ηρακλή. Μέσα στον Παναθηναϊκό, επί Σαραβάκου μιλάμε. Όχι, ο πατέρας μου κράτησε Πανεγιάλιο, ΠΑΟΚ 2-3, ΠΑΟΚ Ηρακλή 1-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, έχει παίξει πολλά μάτς. Έχει παίξει πολλά μάτς. Τότε που δεν υπήρχαν αλλαγές ήταν πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχε, έπαιζε ο στόπερ, ο σέντερ μπακ. Έμεναν με 10, δεν είχε αλλαγή. Τραυματιζόταν δηλαδή ο ένας και δηλαδή έχουν παίξει παίκτες με διάσηση, με σπασμένη μύτη, παίξει ο δικός μου πατέρας με σπασμένα πόδια έχουν παίξει. Πετούσαν και τις μεντόλιθες μέσα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τότε ήταν αεραστέχνες οι παίκτες. Τι ήταν, δεν ήταν επαγγελματίες, δεν είχαν περίθαλψη, δεν είχαν προπόνηση. Ό,τι ταλέντο είχε ο καθένας και ό,τι μυαλό είχε, οι προπονητές ήταν φελοί οι περισσότεροι. Δεν είχε προπονητές. Αστεία ήταν η κατάσταση. Τρεις στροφές ζέσταμα και κατόπι διπλό. Δεν είχε. Δραματική ήταν η κατάσταση. Έγινε, γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά. Ο Κούτσης έχει παίξει τερματοφύλακας. Ο Κούτσης έχει παίξει τερματοφύλακας. Ο Ανατολάκης έχει παίξει. Βέβαια. Ο Κατσικάς να κάνει τον Άγγλο ασθενή. Χάχα, ο Ιωσιφίδης το Φατσέα λέει, αφού είναι ίδιοι. Ναι, ο Ιωσιφίδης καταπληκτικά με το Φατσέα. Ο Κόκκινος θα μπορούσε να παίξει τον Ντούζο στη Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Ο Λάζαρης, ο Λάμπρου δεν θα μπορούσε να υποδιόταν άνετα τον Τόριαν Γκρέι. Ναι. Εντάξει. Ραπτό, θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα σου έγραψε ότι ο Βίκτορας έκανε ασφαλιστικά μέτρα κατά τη ΕΠΟ για τις εκλογές και ότι την Τρίτη δύσκολα θα βρεθεί δικαστής να απορρίψει την έσταση. Τώρα θα κάνουν μια διοικούσα επιτροπή με τη βοήθεια του Κύπριου αντιπροδέου της UEFA, ναι,
Ο Χοντρός από τώρα πανηγυρίζει τον 44 τίτλο και ο Άμπαλος είναι στα πρόθυρα κεφαλικού. Γιατί μετρούσε τις μέρες για τις εκλογές που τελικά δεν θα γίνουν, ούτε λέει ναι. Άσε, ρε, φίλε. Φαντάσου τώρα τον Τζόρνταν στη Κυριακάτικη εκπομπή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Που λέγατε πρωτού για, μάλλον στην αρχή, για άλμπουμ παιχτών και τα λοιπά. Ναι, άλμπουμ. Και σε σοκοφρέτες υπήρχαν. Υπήρχε μια πολύ καλή σειρά της Πανίνη. Η Πανίνη, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Από το 79 και μετά, που γινόταν χαμός στα παιδιά σου. Βέβαια. Θυμάμαι από τα δικά μου τα παιδιά σου. Ήταν μια πλήρη σειρά. Έχω πολλά. Τι κέρδισες άμα συμπλήρωνες το άλμπουμ, θυμάσαι. Και εξακολουθεί να βγαίνει ακόμα, αλλά όχι με την. Τι κέρδισες άμα συμπλήρωνες το άλμπουμ. Τίποτα δεν κέρδισες, απολύτως. Συνέχεια μόνο αγόρι. Μπάλα κέρδισες. Καλά λέει ο Χιλιτίδης. Μια μπάλα. Καλά λέει ο Χιλιτίδης. Δερμάτινη μπάλα κέρδισες. Είχαν βάλει μια μπάλα, μπράβο, ναι. Αλλά μετά δεν είχε τίποτα. Αλλά ήταν εκεί και ποιοτικά πολύ καλά. Σε ηλουστρασιόν. Ανταλλαγές κάνατε στα χαρτιά, σε χαρτάκια. Ναι, ναι, ποιος τα έχει δεύτερη φορά. Πω, πω, χαμός. Χαμός, ναι, πάρα πολύ. Είχε μεγάλη ζήτηση. Ναι. Ωραία χρόνια. Ναι, ωραία χρόνια. Τα νέα παιδιά δεν ξέρω αν συνηθίζουν να κάνουν. Δεν μπορούσαμε να βρούμε το Σίγκα πουθενά. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ενώ μερικά βγαίνανε πάρα πολύ συχνά. Τα σήματα ήταν δισεύρετα. Ναι. Ήταν δισεύρετα. Ναι. Τα σήματα των ομάδων. Το Σίγκα δεν μπορούσα να βρω εγώ. Και μια φορά για να το συμπληρώσουν η γη μου, πήγα στην Αθήνα, ας πούμε, στην αντιπροσωπεία και μου στείλανε με αντικαταβολή. Ναι. Πάντως θυμάμαι έχει και την Εθνική Ελλάδος μαζί με τις ομάδες αλφαβήτα Εθνικής Πανίνη. Ναι, ναι. Το Σίγκα δεν μπορούσα να βρω και τον Μπουπάκι. Δεν μπορούσα να τους πετύχω πουθενά. Μπουπάκι. Είχα συμπληρώσει το άλμπουμ και δεν μπορούσα να το. Είχε μείνει ο Σίγκας και ο Μπουπάκης και δεν μπορούσα να τους βρω. Τι γινόταν, ρε. Τι χρόνια, ρε φίλε. Τα λέμε, για χαρά. Και ο Σεταρίδης, ο Μπας. Ναι. Ήταν επιθετικός, όχι αμυντικός. Ναι, εξτρέμ. Ναι. Και καλό φόρτολα. Φόρ, ε. Ναι. Στα Γιάννη, ο Γκολτζής ήταν. Βέβαια, ήταν πολύ καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Τον είπε ο Αλέφαντος κλεφτοκοτά. Άκου να δεις. Και τον έβγαλε έξω από βολή. Πλακωθήκανε οι δυο τους τώρα πλακωθήκανε. Α, αυτά είναι. Έτσι είπε. 82-83. Ναι. Χωρίς τηλεοπτική κάλυψη. Τίποτα. Ραδιόφωνο υπήρχε. Μετάδοση. Ραδιόφωνο Πιλιαρός πήγαινε. Ο Πιλιαρός δράμα. Ερχόταν εδώ ψάρευε στην παραλία Θεσσαλονίκης. Από πού ήταν ο Πιλιαρός, Αθήνα. Αθηναίος. Και ερχόταν με το αεροπλάνο. Με το αεροπλάνο από την ΕΡΤ. Πώς λεγόταν. Και μετά κτέλ. Με το κτέλ πήγαινε, ναι, βέβαια. Δράμα. Τρεις ώρες στη Θεσσαλονίκη δράμα, μην πω παραπάνω. Σε μια φωνή ο Πιλιαρός. Από πού πήγαινε το κτέλ τότε. Πού να ξέρω εγώ, ρε, γιατί εγώ πήγαινα με το κτέλ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Από Σέρι πήγαινε από. Εγώ είχα μια Citroën Vantrajo, ένα θείο μου Παοξή και μα πήγαινε. Από Ασπροβάλτα. Μα πήγαινε από την Ασπροβάλτα. Καβάλα Πάοκ, Σέρι Πάοκ. Μια φορά είχαμε πάει σε ένα ματ Σέρι Πάοκ. Ξέρει, όταν κέρδιζε ο Πάοκ, Κατερίνε κτλ. Έλεγε τη φτιά μου την Ευδοξούλα να καθίσουμε να φάμε. Και τρώγαμε. Άμα έφερε να πάω καμιά ισοπαλία, καμιά Καστοριά κτλ. Με τίποτα δεν τρώγαμε. Άμα έχανε κιόλα, μα έριχνε μπινέλι και ο Χιλέρωσε στα μάξι, όχι αυτό κτλ. Πάμε που λε να παίξει Πασεραϊκό πάω 80-81. Προηγεί το πάω και ένα 0. Με τον Κουερίνο δεν θυμάσαι, έχει τη θερματοφύλακα. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Άρα τελειώσει, μα ισοφαρίζει ο Πανταζή 1-1. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Η θεία Ευδοξούλα ήθελε να φάει. Πού να φάει. Άντε μου ρίφει για παιδό, λέει που θε να φας, λέει. Μα ισοφάρισε, λέει ο άλλο ο Βλάχο, λέει ο Σεραίο, λέει και θε και να φάμε. Οι γυναίκε ερχόντουσαν στο γήπεδο. Όχι, ρε, τι παρατούσε στην πλατεία των Σερών και. Στο χαρτί η τουαλέτα δεν έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο χαρτί η τουαλέτα δεν έχει. Θε να φας. Θε να σε ταΐσω κιόλα, λέει. Εδώ φέραμε ένα-ένα, λέει με τον Πανσεραϊκό. Καημό να πούμε. Λέγε, ρε, φίλε, ναι. Έλα, παλικάρι μου. Καλώ το να το παλικάρι, λέγε, φίλε. Επόμενη γραμμή, όλο σύμμυλα. Εντάξει, ρε φίλε, μπομπ, δεν είναι έκανα. Να μιλήσουμε εμείς. Εμάς μας πληρώνουν, σας έχουμε να μας βοηθάτε. Σας ακούμε, ναι. Λοιπόν, εγώ παίρνω, βασικά δεν παίρνω συχνά τηλέφωνο, αλλά παίρνω με αφορμή κάποιον που άκουσα το μεσημέρι. Τι έκανε, τι είπε. Που πήρε τηλέφωνο και σε είπε κοπελίτσα, σε είπε έτσι, παλιό. Εμένα? Ναι. Θέλω να σου πω ότι ραπ είσαι μια κατηγορία μόνο. Έχει το εργοστάσιο άλλο δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο ραπ. Ένας είναι και μοναδικός. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το λες. Γιατί εσύ ξέρεις πώς να ξεκινήσεις την ίδρυκα και πού πρέπει να τη σταματήσεις. Εντάξει, αυτό είναι εμπειρία. Δεν είναι ταλέντο, είναι εμπειρία. Εντάξει. Αυτό είναι και ταλέντο και εμπειρία. Για μένα προσωπικά.
Πέρα από αυτό όμως, δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον ας πούμε το μεσημέρι δεν ακούω τον Μάνο, δεν ακούω τον Ολλανδό, δεν ακούω το Γερμανό. Τοξικές φωνές δηλαδή. Χαίρομαι. Τοξικές φωνές λέει ο άλλος. Τον άνθρωπο. Μπράβο, ναι. Τοξικές φωνές. Ναι, χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι γιατί ο ραπ ξέρει να κάνει μια εκπομπή, ξέρει πώς θα την ξεκινήσει, ξέρει πώς θα την τελειώσει. Δεν ξέρω πώς παρασύρθηκες με αυτούς και τους έβγαζε. Δηλαδή, ο ραπ στήριζε 3/4 τον Ηρακλή και σε κατηγορούν ότι δεν στήριζε τον Ηρακλή. 1/4 μιλούσε κόκκινο για την Ηρακλή. Μισή ώρα μιλούσαν οι άλλοι τρεις. 3/4 ο ραπ στήριζε τον Ηρακλή. Κατά τα άλλα, φταίει ας πούμε ο ραπ ότι δεν στηρίζει τον Ηρακλή. Ενώ ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς να κάνεις τις εκπομπές σου. Και προσωπικά ας πούμε χαίρομαι από το γεγονός ότι δεν θα τους ξανακούσω, όπως είπε ο γιατρός δίπλα, τις τοξικές φωνές. Τοξικές φωνές. Τον άνθρωπο ρε. Ναι. Και θα πάει η εκπομπή σου πάρα πολύ μπροστά, όπως επίσης και ο σταθμός. Δεν μου λες, ναι. Ηθοποιό ποδοσφαιριστή ποιον θα έκανες? Ηθοποιό ποδοσφαιριστή. Θα μπορούσε ο Μίρτσος να παίξει τον Στέφανο στρατηγό. Ναι, ίδιος είναι ο Μπούτσος. Ίδιος είναι. Απλά κύριος είναι πιο λευκός ο Στέφανος στρατηγός. Απλώς ο Μίρτσος, επειδή έχει ένα πλεονέκτημα, εγώ θέλω να τα λέω όλα. Ναι. Επειδή ήταν μέσα στο επάγγελμα, δηλαδή ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι. Γνωρίζει κάποια πράγματα από μέσα, οπότε μπορεί να μιλάει και διαφορετικά. Δηλαδή. Δεν κατηγορώ τον Μίτσος. Δηλαδή κάποια πράγματα που λέει εγώ τα σέβομαι. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Να κρατάς τα καλά από τους ανθρώπους, τους παραγωγούς και να τραβάς να πούμε γραμμή σε αυτά που δεν σας αρέσουν. Μπράβο. Και γι' αυτό βγήκα και σου είπα ας πούμε αυτό που σου λέω. Δηλαδή να σε ενθαρρύνω και να σου πω προχώρα, γιατί ξέρεις πώς να χειριστείς κάποια πράγματα και κακώς είχες μπλέξει με αυτούς. Φίλε, στη ζωή μπλέκεις καμιά φορά, τι να κάνεις τώρα, ξεμπλέκεις, μια ξαναμπλέκεις, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα ήθελα και από τον γιατρό μια χάρη. Ναι, πες το γρήγορα να πάμε σε δευτερόλεπτα στην... Τρεις χάρες, δύο όσες θέλεις. Πες. Μια όχι μου. Μία. Γιατί συνήθως φαίνεις καλεσμένους, φαίνεις βιλονιστές και σου λένε διάφορα πράγματα για τη δουλειά τους. Mm. Ο γιατρός, αν και κτηνίατρος, κάποια στιγμή έδινε συμβουλές στον Κυρκώστα γιατί είχε πολύ χοληστερίνη, γιατί είχε διάφορα από τον έλεγε ο Κυρκώστας, αλλά δεν μας έχει πει κάτι για τα σκυλάκια, για τα ζωάκια, δεν μας μιλάει για αυτά. Ναι. Όταν χρειάζεται θα πω, αν ρωτήσεις θα σου πω. Εγώ το ρώτησα για το δικό μου το σκυλάκι, με έδωσε μια κατεύθυνση, ναι, εντάξει. Ναι. Θέλω να μας το λες, ας πούμε από μόνος σου, ότι δηλαδή να σε κάνει ερωτήσεις. Κάντε ερωτήσεις, ναι, ότι έχετε άρρωστο σκυλί, οτιδήποτε χρειαστείτε ο γιατρός. Γάτα, χελώνα. Εμένα μέσα σε τη χελώνα μου με πήγε στην κυρία... Πώς τη λέγανε την κυρία στο Πανεπιστήμιο? Κομνηνού Αναστασία. Την κυρία Κομνηνού, τώρα τη χελώνα την έχω σε μια λιμνούλα κάτω στην παραλία, σε ένα υδροβιότυπο. Θα πέσει η χειμερή, αν άρχισε λίγο. Ναι, πάω την ταΐζω. Θα ήθελα να ακούω από τον γιατρό, ας πούμε, περισσότερα πραγματάκια για τα ζωάκια. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. 15, μάλλον 50 δευτερόλεπτα, ένα μικρό διαφημιστικό και τα λέμε πάλι. Ζαγοράκη δεν θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Έγινε βουλευτής, ευρωβουλευτής. Αφού κατόρθωσε και έγινε ευρωβουλευτής, δεν θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Έπεισε τους πάντες. Ο Τσιφόπουλος, λέει ο Τζερόνιμος, θα μπορούσε να παίξει western. Τσαρλ Μπρόνσον. Ο Σαμαράς, το Σαμουράι και ο Ροντρίγκες να κάνει τον Φελό, λέει μαύρο, σε ταινία κατά δύο. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ. Ξέρεις ποια είναι πάρα πολύ σκληρή μούρη για western. Νίκος Αργάνης. Ναι. Δηλαδή έχει... Ένας ηθοποιός από Σέρες ο Σταυρίδης, όχι ο κανονικός, ο Νίκος που έχει πεθάνει, ο άλλος ο Σταυρίδης, τον Μπίλια θα τον έκανε ο Μαρινάκης, ρε, λέει, τρελαθήκατε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τον Μπίλια θα τον έκανε ο Μαρινάκης. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Έλα. Καλώς τον. Και ο οδηγός του κ. Σάβα στέλνει μήνυμα και λέει ότι ο Σίγκας άνετα θα έκανε το ζυγκολό το συνοδό των κυριών. Ο Σίγκας. Ο Μάς ο Σίγκας. Τα καλύτερα παιδιά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ναι. Πήρε πρωτάθλημα. Και ο άλλος λέει από το Κιλκής που πουλάει τα ρούχα στην πλατεία, ο φίλος μας. Φυσικά και ο 14 είναι ηθοποιός. Ρε, τόσα χρόνια υποδιόταν τέλειο ότι ήταν, λέει, ποδοσφαιριστής. Τις κερατάδες. Καλός αθλητής. Έλα, ρε, γιατρέ, σ' ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν ο φίλος που ρώτησε για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, αν δεν με απατάει η μνήμη, πρέπει να είναι ο Μιχάλης Γεροθόδωρος που είχε κάτι τέρμα. Ναι. Γεροθόδωρος, τι. Ο Γεροθόδωρος
Είναι γαμπρός του καλά. Σαραβάκου. Από εκεί και πέρα. Μάλλον την αδερφή του Γεροθόδωρου έχει παντρευτεί ο Σαραβάκος. Τη Βίκη Γεροθόδωρου. Η οποία είναι. Η οποία ήταν, νομίζω, καλλιτέχνη. Έγραφε τραγούδια, κάτι τέτοιο η κοπέλα. Ναι, και ο Γεροθόδωρος, ωραίος άντρα, ωραίο παλικάρι. Στόπερ ήταν ο Γεροθόδωρος. Ο Γεροθόδωρος, ναι. Έπιανε τον, τον Αλεφαντολό, τον Αναστόπουλο. Τον Αναστόπουλο. Λοιπόν, επειδή είπες για χαρτάκια Κώστα, μου θύμισες ότι δύο χρονιές συνεχόμενες μου είπε ο ίδιος παίχτης που ήταν ο Τσαλκιτζής της Καλαμαριάς. Ο Τσαλκιτζής, ρε φίλε, ναι. Βεβαίως. Δύο χρονιές δεν μπορούσα να τον πετύχω με τίποτα. Το Τσαλκιτζή, ναι. Δύο χρονιές, σε δύο συνεχόμενα άλμπουμ, δηλαδή είχε, ακόμα μου έχει μείνει, έχω πέρασει 30 χρόνια από τότε. Καταρχήν τώρα για τους ηθοποιούς. Έχω τρεις ρόλους. Ναι. Ο πρώτος είναι του Κώστα Καρά όταν κάνει το Γερμανό αξιωματικό. Ναι. Ποιος θα μπορούσε να τον παίξει. Ποιος θα μπορούσε να τον παίξει. Το Παναποτάμι. Με ελιά τώρα και τα λοιπά. Τέτοιος Ξανθός. Γιάννης Γούναρης. Ο Γιάννης Γούναρης. Τον Καρά. Ναι, ναι, ρε φίλε. Τον Γούναρης ωραίο παλικάρι. Ναι. Δεύτερο. Ναι. Το Δρακουμέλ. Το Δρακουμέλ. Βεβαίως. Το Δρακουμέλ μπορούσε να τον κάνει, μισό λεπτό, ο Μαρκαριάν. Βρε, ο Μαρκαριάν είναι για τον Πιγκουίνο στον Μπάτμαν. Εντάξει. Να ακούσουμε. Ποιος? Γρηγόρης Χαραλαμπίδης. Εντάξει, τον αδικείς. Τον αδικείς. Ίδιος. Και τρίτον, εσύ Κώστα πρέπει να το θυμάσαι που είσαι σχεδόν σαν και εμένα. Υπήρχε τα παιδικά κινούμενα σχέδια που ήταν μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος, το θυμάσαι? Δεν τα έχω δει. Όχι. Το θυμάμαι εγώ. Το θυμάσαι. Το θυμάσαι εσύ. Ποιος ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να παίξει εκεί πέρα, αν θυμάσαι. Γιατί ο Κώστας τώρα δεν μπορεί να έχει φέρει γνώμη. Να κάνει ποιον, τον επιστήμονα εκεί μέσα. Όχι, ένα, εκείνο το μυστήριο με τα γένια και τα μακριά τα μαλλιά. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν πιο extreme έκδοση του Παπαχρήστου από τα Γιάννηνα. Πόσο πιο extreme. Όταν στο θυμίσω, μια φορά και να γερόταν ο άνθρωπος. Όταν σου πω το όνομα θα καταλάβεις. Μούση τέτοιο. Το Star Trek ποιος τον έμοιαζε. Μούση και μαζί. Το Star Trek ποιος τον έμοιαζε. Το Star Trek, ρε, αυτό που... Το Star Trek, δεν το θυμάσαι. Ναι, ποιον από όλους. Αυτόν με τα αυτιά, ρε. Ξέρω το Μίτερ Σποκ. Το Μίστερ Σποκ. Ο Μιτσιμπόνας ίδιος, ρε φίλε. Ποιος? Ο Μίστερ Σποκ ήταν ίδιος ο Μιτσιμπόνας, ο συγχωρεμένος. Ο Γιώργος. Όχι. Ο Γιώργος. Όχι. Πόσο όχι. Να ακούσουμε για τον άνθρωπο και τον Παχρήστου, την εξέλιξή του. Βαγγέλης Καλογερόπουλος. Βαγγέλης Καλογερόπουλος. Πω από τι. Απροσδιόριστη εμφάνιση. Δεν ξέρω, το θυμάσαι Κώστα σε. Όχι, δεν το θυμάμαι. Έλα, ρε, είχε παίξει και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Και Ιωνικό έχει παίξει και πού άλλο. Και Ιωνικό, μπράβο. Δεν μου λέτε ρε. Δεν μου λέτε ρε. Τι μορφές. Ο Χατζάρας. Δεν θα μπορούσε να παίξει το Σπύρο Καλογύρου στη Στεφανία. Με μαλλιά. Ρούκα. Ο Χατζάρας με μαλλιά. Δεν θα ήταν ίδιος ο Σπύρος Καλογύρου στη Στεφανία. Θα μπορούσα να παίξω σε Φερλή. Όχι ρε ο Χατζάρας. Ο Χατζάρας ήταν μπρουτάλ. Έκλεισες γιατρές, αγαπώ. Ο Μπίσες Βαρεύκολα παίζει την ταινία Τζάνγκο. Ραπ 31 είμαστε λέει και παίζαμε δύο παιχνίδια με τα χαρτάκια. Την μπάγκα που διάλεγες ένα από τα δύο χέρια και όποιος είχε το μεγαλύτερο αριθμό και το άλλο το στιτό που βάζαμε άμμο λέει και τα πετυχαίναμε με μάρμαρα. Εμείς παίζαμε και άλλα. Με τα αυτοκίνητα. Πόσα κυβικά είναι. Τη τελική έχει. Τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα. Τα αυτοκίνητα. Το Super Ατού. Το Super Ατού. Τα κέρδιζε όλα. Ναι. Super Ατού. Καλημέρα. Καλημέρα. Άκου τι λέει για τον. Ο Νέτο λέει θα έκανε τον Ταμπτάκο και ο Νίνης το γιο της Βουγιουκλάκη. Λέγε ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και εσύ. Καλώς τον. Λοιπόν, Πηλιαρός από Μυτιλίνη και από Αθήνα. Ο Πηλιαρός ο Αντώνης. Φοβερός. Μυτιλίνη, όχι Αθήνα λέω. Μυτιλινέος ήτανε, εντάξει. Ναι, ναι. Πού ζούσε ήταν ο θέμα. Πού ζούσε, ναι. Εντάξει, όλοι στην Αθήνα ζουν. Δηλαδή τι πάει να πει, αφού είναι από εκεί με εκεί μεγάλος άνθρωπος. Ναι. Σαν ηθοποιός, το Χούρογλου κάνει τον Ταμπτάκο. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω κάτι για τον γιατρό. Ο Μπάμπης ο Μιχαηλίδης δεν μπορούσε να τον κάνει. Όχι, το αδικείς τον Μπάμπη. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλεις. Έβλεπα την εκπομπή προχθές, τη Μαρμίτα εκεί πέρα. Α. Και έβλεπα έναν Ερακλειδέα που τον λέγανε Ολλανδό εκεί πέρα, έτσι. Ναι.
αυτό που φωνάζει συνέχεια. Αυτό είναι Έλληνα, είναι μισό Ολλανδό, τι είναι αυτό. Αγνώ, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν σου επιτρέπουν, λέει, πολύ ο Κώστη, ότι δεν σου επιτρέπουν να πα στο γήπεδο. Δε... Είναι αριστεροί, είναι κομμουνιστέ με δεξιέ ιδέε. Ρε φίλε, τώρα σοβαρά. Ακούω το παιδί τώρα που μιλάει για παλιού παίχτε και τέτοια, γνωρίζει πώ μιλάει με τι, α πούμε. Με πόσο αγάπη μιλάει για την ομάδα του και δεν του επιτρέπουν να πάει στο γήπεδο. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχουν την ακριβώς την ίδια αγάπη. Αυτή είναι η γνήση. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό σε εμάς εδώ πέρα δεν γίνεται. Σε ποια ομάδα μιλάμε τώρα? Σε καμία, Ολυμπιακός. Πουθενά δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει στον Ηρακλή την τελευταία δεκαετία δεν συμβαίνει πουθενά. Έχει εξωτερική και άλλο κόσμο. Εγώ είμαι 42 χρονών. Ήμουν από μικρός οργανωμένος εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή πας εκεί και υπήρχε και στον Άρη αυτό κάποια στιγμή, επί Super 3 στα μεγαλεία του, τα ποντίκια, γίναμε και εμείς τα... Και τώρα δεν έχει... Κάθεται ο Ραπτόπουλος και τον αφήνει εκεί πέρα και εγώ, φίλε Κωστή, στη θέση σου, μόνο και μόνο που είναι και φίλος σου, δηλαδή αν υποστηρίζει αυτό το πράγμα, αυτός ο τύπος, αν υποστηρίζει ότι καλά του κάνουν του γιατρού και δεν πάει στο γήπεδο... Αναιρεί την αριστερή καταγωγή του. Βρε, ποια αριστερή καταγωγή? Εγώ τον πλάκω να σκλωτσιέσαι εκεί πέρα. Δεν τον ξανά έφερε να θέξει. Κοίταξε, έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είναι θλιβερό. Η ομάδα είναι σε σύψη. Ναι. Πολλά οφείλονται και στο συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος έχει κάνει μόνο ζημιά στην ομάδα. Ναι. Τίποτα παραπάνω. Τους βλέπω, ναι, μωρέ. Θέλουν να διοικούν την ομάδα σκιωδώς. Κουπόνια, απίστευτες ιστορίες. Δεν υπάρχει κάποιος να τα βάλει ευθέως μαζί του. Άμα είχε ένα παράγοντα Ηρακλής, δεν γινόταν αυτό. Όχι, δεν είναι μόνο ο Ηρακλής. Χθες είχε ένα παιδί, το Μαλάτο, αυτόν τον Ολυμπιακό εδώ πέρα, και έβλεπα ανθρώπους από 30 και πάνω, 35, όχι 30, γιατί 30 έχουν λίγο μυαλό, από 35 και πάνω, και πώς κάνανε, ρε παιδιά, ένας ευγενικός άνθρωπος. Δεν ήταν κανένας εκεί πέρα, τους προκαλεί. Και δηλαδή, άμα ήταν εκεί στο στούντιο, θα το σκοτώνανε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δαιμονοποιούν κάποιες καταστάσεις χωρίς αιτία και αφορμή. Και η φάση ποια είναι? Ότι τα τελευταία χρόνια, με αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός με τις ακαδημίες και αυτά και με τα πρωταθλήματα, η μισή Θεσσαλονίκη έχει γίνει Ολυμπιακός. Σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να... Τα παιδιά τους που γίνονται Ολυμπιακοί και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πώς θα τα... Εντάξει, δεν είναι κακό. Μπαρτσελώνα. Βρε, κακό δεν είναι, αλλά βλέπω μίσος από μεγάλους ανθρώπους. Για ποιο λόγο να μισείς μια ομάδα, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, εκτός και αν ο Παναθηναϊκός, αλλά... Έχει τα ισόψυχά του και ο γιατρός. Ναι, αλλά και εγώ γιατρέ το μισό του Παναθηναϊκού, εντάξει. Για ειδικούς λόγους. Και αφήστε και τους άλλους να μισούν τους άλλους, ρε παιδιά, αφού εσείς μισείτε, δηλαδή, οι άλλοι δεν έχουν συναισθήματα. Άκου να δεις, όχι τους φιλάθλους, ρε φιλέ, την ομάδα. Γιατί περίμενα να πεθάνει ο Δέδες και ο Τριβέλλας για να πάρω πρωτάθλημα. Άσε τώρα. Φύγες, καλημέρα τον άνθρωπο, ρε. Τι θυμήθηκες, ρε, τι Τριβέλλα, τι Δέδε, τι μορφές. Πιτζάμες, ναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Με βαλίτσες να πηγαίνουν και να έρχονται και εκεί. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι κάνετε? Μια πολύ χαρά. Καλά, εσείς τι κάνετε? Λοιπόν, ένα δίδυμο ωραίο θα ήταν Νικολούδης μαζί με τη Μαρούπα. Νικολούδης Μαρούπα. Ζευγάρι να ήταν. Ο Τάκης Νικολούδης, ωραίος άντρας στα νιάτα του. Ναι, και μαζί με τη Μαρούπα. Λοιπόν, και πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτό που αναλογούσε ο Τάκης. Για πες. Ο Ανατολάκης τύπου Τζανετάκου. Όχι, δεν τον αδικείς τον Ανατολάκη. Δυνατό παιδί και γενναίος χαρακτήρας. Εσύ Τέλη Σαββάλα. Τέλη Σαββάλα. Με ανεβάζεις. Μεγάλος ηθοποιός. Ηθοποιάρα. Βέβαια. Ο Κωστίκος. Ο Βλάχος στο Ρεξόνα. Ο Κωστίκος. Ο Κωστίκος, φίλε, ήταν ωραίος άντρας. Στα νιάτα του. Τώρα στα νιάτα του. Ναι. Ναι. Ρώσοι της εποχής. Ο τέτοιος που σήκω πιο μπροστά, τώρα το είπα, το ξέχασα κιόλα. Έλα ρε Κωστή. Υπήρχε ένας πολύ ωραίος άντρας, ναι, που έπαιξε ελάχιστα στον Ολυμπιακό. Μετά χάθηκε στις κάτω κατηγορίες, Προοδευτική, Ελευσίνα κτλ. Ποιος ήταν? Ο Σοφιανόπουλος. Ο Παπαμιχαήλ ο τερματοφύλακας. Παπαμιχαήλ, πού τον θυμήθηκες? Ένας ξανθός με γαλανά μάτια. Το θυμάσαι? Επίσης. Ναι. Ναι, ένα ωραίο παλικάρι. Ριζερβα του Σαργκάνη και. Ήταν στην κακή ομάδα του 87-88 του Ολυμπιακού. Και μετά χάθηκε. Ελευσίνα και μετά χάθηκε. Ναι. Με Καζιμιέρς και εκεί. Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ναι. Πού το θυμήθηκες? Ναι. Ο Έλληνας που έπαιξε στο Εξπρέσ Μεσανθή που έκανε τον Τούρκο Διακονικολάου. Ο Διακονικολάου έμοιαζε καταπληκτικά
με εκείνο τον ηθοποιό, το Γιαννάτο. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Φανταστική ομοιότητα. Τους γνώρισα και τους δύο, και το Γιαννάτο στην Κομωτινή, και μάλιστα είχαμε μείνει και ένα βράδυ στο ίδιο δωμάτιο, και το Διακονικολάου στη Ρόδο, ο οποίος διατηρεί κατάστημα ρούχων. Αυτή σε πληροφορώ είναι... ότι είναι και οι δύο, ένας πέθανε ο Γιαννάτος. Εκπληκτικοί άνθρωποι. Ναι. Εκπληκτικοί λοιπόν... άνθρωποι και οι δύο. Εκπληκτικοί. Το θυμάσαι τον Βλάχο που διαφήμιζε το Ρεξόνα. Ποιο Βλάχο, ρε. Όχι το Βλάχο, τον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος έχει τον. Το Μιχάλη Βλάχο. Α, και μετά. Α, ο Μιχάλης ο Βλάχος, ναι. Αυτός ήταν για Ζεν Πρεμιέ. Ναι, ο Μιχάλης ο Βλάχος. Έχει και ωραία γυναίκα. Ναι, και αυτός ήταν. Ήτανε το στυλ το τσογλανάκι της τάξης, να πούμε. Αυτό το στυλάκι. Φατσούλα δηλαδή, πώς το λένε, έτοιμος να κάνει την αταξία, να πούμε. Σταμάτης Γαρδέλης φάση. Ο Σταμάτης Γαρδέλης, μπράβο, 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 μπράβο. Το μπακ του Ολυμπιακού που ήταν και στην Ερτρία έκανε κριτική, πώς το λένε, το μη, που είναι και προπονητή στο Ρουφ. Μπακ Ολυμπιακού. Μπακ Ολυμπιακού. Κοίτα, επειδή η εκπομπή έχει ταχύτητα, αν δεν θυμάστε ονόματα, πάμε επόμενος. Άντε, για. Φιλιά, καλό βράδυ. Μη, άμα δεν θυμάστε ονόματα, πάμε επόμενος. Ο Γιαννάτος πάντως με Διακονικολάου, φανταστική ομοιότητα. Πιο συχνά φέρνει τον γιατρό, εμπεριστατωμένη άποψη, φοβερή κρίση. Με επιχειρηματολογία, γιατρέ, θα ήθελα πολύ να τα πούμε από κοντά. 24χρονος securitas. Ο Δέλας, λέει, θα μπορούσε να κάνει το πρωτοπαλίκαρο Ιταλού μαφιόζου και να σπάει κόκαλα όλη μέρα. Ο Γκαρσία θα ήταν πολύ επιτυχημένο στο ρόλο του Τζε Κεβάρα. Ο Τζαλμά κάπως είναι ίδιος, λέει, ο Wesley Snipes που παίζει στο Blade. Κωστίδες φωτογραφία Γιγέρμε Όγιος με τα μαλλιά πιασμένα όταν ήταν σε Άρη. Μοιάζεται πολύ, λέει. Ναι. Ο Γούναρης θα μπορούσε να παίξει σε ελληνική ταινία τον Δοσύλλογο. Μπαρμπαστρούμ Βοϊβάν, Σπιρτούρης ο Ραγκάτσης, Ταβερνιάρης του 60 ο Κόκκινος. Καλημέρα. Ο Χατζάρας θα μπορούσε να παίξει το Σκρέκ. Το Σρέκ. Το Σρέκ. Ο Μητσοτάκης Μίστερ Μπιν, Πάπριτσα για Σωτήρη Μουστάκα. Ο Κόκκε μπορεί να παίξει το Σπιούνο. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί και ωραία το αγγλική ταινία 1850 με μπούκλες και καλσόν. Πάμε επόμενοι γραμμές. Πάμε οι γραμμές, βαράνε πολύ, θα είναι ασύλληπτοι. Μεγαλύτερη ομοιότητα από σένα με τον Φέστερ δεν υπάρχει. Μη το κρύβεις. Λέει ο Παπαμπρίζας. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Να τόσο Κατερινιώτης. Ο Μάνταλος, το Φώτη Κουτσούμπα στα εγκλήματα και μη ρωτήσεις ποιος είναι αυτός. Πάντα Google. Καλώ τον κοιτάξτε. Ο συναθλητής Στέφανος. Έλα, φίλε, ναι. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον. Καλώς τον. Α, εδώ τώρα θα μας πεις τα δικά σου τώρα. Λέγε. Έλα. Λοιπόν. Θα μας πει για μην μπενίσκω και διαγόρα σεβαστής. Για να δούμε. Ωραία, παιδιά. Ήταν ο Κώστας ο Τουμπέλης του Ηρακλή. Πού να το θυμόμαστε τώρα, αυτό θα γέννητο είμαστε. Γέρος άνθρωπος τώρα θα είναι. Ναι. Ο Μίμης ο Στεφανάκος του Ολυμπιακού. Ναι, που είχε τη Μάρθα Καραγιάννη γκόμενα. Ο Σάβας ο Θεοδωρίδης του Ολυμπιακού. Ο Σάβας. Στα νιάτα του. Ο Βαγγέλης ο Πανάκης του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο Ανδρέας ο Παπαϊμανουήλ του Παναθηναϊκού. Ο Κούνελος. Το Κούνελος. Ναι. Που έχει με τον ήχο φωτογραφία η αθλητική χώμη τη Τζέιν Μάσφιλντ να την κρατάει αγκαλιά. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είχε. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος δεν ήταν ωραίο παλικάρι. Εξαιρετικός. Ο Βίκτορος ο Μητρόπουλος, ωραίο παιδί. Ναι. Ωραίο παιδί. Ο Ανδρέας ο Παπαϊμανουήλ φημιζόταν και για το μεγάλο μόριό του. Είχε μεγάλο μόριο, λες. Τι γνώσεις είναι αυτές, κύριε Κώστα. Είναι κουσκουσιάρης. Είναι κουσκουσιάρης. Στα αποδυτήρια, έτσι να συνέχεια. Αυτά τα ξέρω από μέσα από τα αποδυτήρια όταν ήταν ο δικός μας ο Γιάννης ο Χριστοφορίδης στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, επίσης... Λέτε για κοντούς. Μάλιστα. Κοντούς. Κοντός ήταν 1959-62 ήρθε ο Πανιώνιος και κέρδισε τον Μεγάλο Αλέξανδρο Κατερίνης 1-4 και 3 γκολ έβαλε ο Θανάσης Σαραβάκος. Κοντός. Ο κοντός, ο πατέρας του Δημήτρη. Μπαμπάς του Δημήτρη, ναι. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΝ Ικαίας, ο Μάλης που έπαιζε στην Εθνική Νέων και ήταν γύρω στα 1-60. Σόπαρε. Τερματοφύλακας ήταν 60. Ναι, έκανε εκπληκτική απόδοση. Και τον έβαλε γκολ ο Βαγγέλης ο Καραφουλίδης, ο δικός μας, ο οποίος έπαιξε με Αλέξανδρο Πάουκ και Ολυμπιακό. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής ήταν ο Νίκος ο Κούρκουλος όταν κατέβαινε στο Παναθηναϊκό. Επί Πετρόπουλου γενιά,
πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Κούρκουλος έπαιζε μπάλα στο Παναθηναϊκό. Με τσιγάρο και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έγινε καλύτερος ηθοποιός. Πραγματικά, εγώ έζησα τώρα ποδοσφαιριστές, τους οποίους μόνο με μεγάλη συνηλικία μπορούν να τους θυμούνται. Και όταν Κώστα έβαλες, ας πούμε, για κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς, πραγματικά, όποιον παλιό να ρωτήσει, θέλω να ρωτήσει τον Νίκο τον Χριστίδη όμως, να σου πει για τον Τάκη τον Λουκανίδη. Δεν είχε τέρι αυτός ο παίκτης. Με κανέναν. Και όταν ήρθε εδώ και τον βραβέψαμε, μιλούσα 2 ώρες μαζί του και τον είπα δώσε σχεδισμού στον Παύλο του Γουργουριάδη, ο οποίος έπαιζε στις δόξα δράμους και σε αυτό. Λέει, ρε φίλε, πήγε να διορθώσει την κεραία της τηλεόρασης και έπεσε από πανκάτι και σκοτώθηκε. Και έκανα πολύ παρέα και ποιος πέθανε, ο Παύλος ο Γουργουριάδης? Ναι, ναι, της δόξα δράμας. Ο προπονητής που ήταν? Ο προπονητής, ναι. Σκοτώθηκε. Ανέβηκε να διορθώσει την κεραία. Και γλίστρησε και έπεσε από πανκάτι και σκοτώθηκε. Α, στο διάλο, έτσι πέθανε. Ναι. Ναι, έτσι πέθανε. Μου το είπε ο Νεοτάκης Λουκανίδης. Όπως επίσης το ανέφερα εγώ γεγονότα και μου έλεγε τώρα που μου το αναφέρεις, τώρα τα θυμάμαι κι εγώ. Να φανταστείς στο παιχνίδι Κολονίας Παναθηναϊκού 2-1, η Κολονία με over at Wember τότε στα ΧΑΠ 2-1, για πρώτη φορά το Spiegel, το περιοδικό, το πολιτικό, έκανε μονόσυλλο για την απόδοση του Τάκη του Λουκανίδη. Και όταν ήρθε εδώ και του είπα εγώ... Λες ότι ο Λουκανίδης αδίκησε τον εαυτό του με την κακή ζωή που έκανε. Και του, ναι. Και του είπα εγώ, αφού μια φορά πήγα στα Μπουζούκια εγώ το 66 όταν ήταν να πάω Φαντάρος και τραγουδούσε η Μοσχολιού, ο Πάνου Τζανετής, ναι, και ο Ζαμπέτας, και 3 ώρα σηκώθηκε και πήρε το μικρόφωνο και τραγουδούσε αυτός. Μόλις. Μια φορά που πέτυχε, αυτό πέτυχε. Ναι. Λοιπόν, αλλά για τον ίδιο τον ρώτησα και μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ έφαγα 2 χρόνια τιμωρία, λέει, αλλά είχα κλείσει με την ΑΕΚ, αλλά επειδή ο Σεβαστάκης που είχε τα παπούτσια τότε, μου είχε προτείνει ότι θα με ανοίξει σε κεντρικό σημείο της Αθήνας παπουτσάδικο και με γέλασε, μετά πήγα στο Παναθηναϊκό, έφαγα 2 χρόνια τιμωρία και μου είπανε, πού θέλεις να πας, στη Μίλαν ή στην Κύπρο. Εγώ ήξερα ελληνικά και ποντιακά και ήθελα να συνονούμε. Εάν έλεγα στη Μίλαν, πιστεύω ότι δεν θα γύριζα άλλο στην Ελλάδα. Τότε εκείνη την εποχή, ανάλογος παίκτης, κεντρικός αμυντικός, ανάλογο παίκτη, είχε τον Ουρουγουανό, το Σάντα Μαρία, η Ρεάλ, η μεγάλη Ρεάλ των 5 συνεχών πρωταθλημάτων Ευρώπης, με κοπάτη Στέφανο Πούσκας, Ρεάλ και Τζέντο, η θρηλυκή εκείνη πεντάδα. Λοιπόν, επειδή αυτόν τον παίχτη όταν πήγαινε για να διεκδικήσει την μπάλα με άλλον παίχτη, τον κατάπινε, άστα αυτά, πάλιωσα, δεν μου λες. Έλα. Ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος με ποιον Έλληνα ηθοποιό μοιάζει? Μην τελειώνει έτσι. Ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος με ποιον Έλληνα ηθοποιό μοιάζει? Για πες μου. Με τον Γιάννη Αργύρη. Και με αυτόν. Ποιον τον αυτός που έκανε τον, εκείνον τον γέρο. Πώς. Ένας γέρος φαλακρός δεν ήταν αυτός. Τώρα τον έβλεπανε Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Ο Γιάννης Αργύρης είναι χαρακτηριστική η παρουσία του στο Δράκο του Κούνδουρου. Το Δράκο του Κούνδουρου. Του κάνει το χοντρό. Ναι. Ναι, ναι. Την οποία την έχω την ταινία, γιατρέ. Ναι, είναι η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών. Μακράν τη δεύτερη. Με Ηλιόπουλο, με Ηλιόπουλο Ντίνο και Βέγκο σε δραματικό ρόλο. Εγώ, γιατρέ, θεωρώ τη μεγαλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών το Θείασο του Αγγελόπουλου. Εξίσου πολύ ωραία ταινία, αλλά νομίζω ο Δράκος ξεφεύγει. Έφυγε, φιλιά, τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ο Ηλιόπουλο και ο Βέγκο σε δραματική ταινία. Εξαιρετική και οι δύο. Καλημέρα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον. Καλημέρα. Γιατρέ, τι κάνεις? Μια χαρά είμαστε. 12 σκύλια έχω. 12. Θα τα κάνεις 13. Επανιέλ Μπρετών, τα 3 τρέχουν Εθνική Ελλάδος. Επανιέλ Μπρετών, τα 3 τρέχουν Εθνική Ελλάδος. Κυνηγός δηλαδή. Βγήκαμε παγκόσμιοι πρωταθλητές φέτος την Άνοιξη και δεύτερη βγήκαμε στον Πανευρωπαϊκό στην Ιγκοσλαβία. Αυτά τα λέω για τον Ραπτόπουλο, δεν τα ξέρει, αλλά πρέπει να τα μαθαίνει.
Ναι, καλό, ό,τι μαθαίνει, ναι. Τι. Ποιο είναι αυτό ο οποίο συνεργάζεται με τα σκυλιά, τα εκπαιδεύει? Ο Μπατσούδη και ο Γιάμπο, τα σκυλιά. Τρία επανιέλ Μπρετών και τι άλλο έχουμε? Όλα επανιέλ Μπρετών, μία φίλη. Όλα επανιέλ Μπρετών? Ναι. Ωραία φίλη. Ο Αθανασιάδη, ο Κλάχ, έχει δύο σέτερ. Θα τρέχει κάποιο άλλο. Τι σέτερ, Γκόρντον Ήγκλι ή Άιρι? Ο Κλάου είναι κυνηγό. Αγγλικά, ε. Και ο Κλάου είναι κυνηγό. Και μάλιστα σαν κυνηγό είναι καλύτερο από ότι είναι κυνηγό στο γήπεδο. Σοβαρά. Πολύ καλύτερο κυνηγό. Εγώ μια μέρα είχα πιάσει κουβέντα μαζί του. Λέει μπαμ μπαμ, λέει τραβάω τα πουλιά. Σαν κυνηγό, λέει, καλά του λέω, ρε, πώ σε πάει η ψυχή, ρε. Ποια φιλή θεωρεί ότι είναι καλύτερη? Και βαρά τα πουλάκια. Ω, λέει τα. Κι άλλο, λέει το γυρίζω το λαρίγκι, λέει και το τρώω. Πώ? Δεν υπάρχει καλύτερη φιλή στα σκυλιά, υπάρχουν καλά άτομα, όπω και στου ανθρώπου. Δηλαδή είναι η ομάδα, η συνεργασία, πώ θα δέσει? Ούτε η συνεργασία, είναι το άτομο, το ταλέντο, όπως και ο ποδοσφαιριστής. Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα συνεργασίας ο σκύλος και ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι ομάδα, δεν μπορεί να το πάρει. Έξω, ναι, αλλά πρέπει το άτομο και ο κυνηγός και ο σκύλος να είναι έξυπνοι, να είναι δραστήριοι. Θηλυκά ή αρσενικά ζώα στο κυνήγι καλύτερα? Και αυτό είναι θέμα ατόμου. Συνήθως τα αρσενικά γιατί δεν έχουν περίοδο. Κοίταξε, τα θηλυκά όπως κοίταξε το λεοντάρι. Ο μεγαλύτερος κυφήνας, να πούμε, από το λεοντάρι δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή το λεοντάρι, το αρσενικό, είναι ο μεγαλύτερος κυφήνας της φύσεως, να πούμε. Και μορφολογικά ποιο είναι το πιο όμορφο κυνηγό σκύλο, έτσι που λες μια φιλή που αν τη δεις είναι τρομερή εντυπωσία. Το pointer είναι, το pointer θεωρείται ο βασιλιάς των σκύλων. Σε μορφολογία. Βίσλα. Μορφολογία. Και πού τα έχεις φίλε μου αυτά? Βίσλα είναι ουγγαρέζι και σκολή, είναι ουγγαρέζι. Πολύ όμορφα σκυλιά. Εντυπωσιακά και μεγαλόσωμα για κυνηγό σκυλά. Ναι, δεν αναδείχθηκαν και δεν τα γουστάρε. Φίλε, πού τα έχεις? Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Σε κτήματα μεγάλα φαντάζομαι. Για να σας πω δύο πράγματα. Και πιο δημοφιλής φαντάζομαι, φίλε, ανάμεσα σε όλους κυνηγούς είναι τα γεκάκια. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει και τον κριτικό ιχνηλάτι. Πολύ σπάνια, δε. Ποιος έχει κριτικό ιχνηλάτι? Σπάνια, φίλε. Κρήτη όλοι με αυτή τη μεγάλη. Κριτικό ιχνηλάτι. Εβάζει με το φιλιαμπάλα σε πήρε για τη δεκαετία του 80. Για πέμε. Ποιο ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη φόρεσε πρώτο σκουλαρίκι στην Ελλάδα όλη? Ο Κωστίκος. Μπράβο. Και φώναζε ο Μανάδης, μύρε Γιώργο, μύρε μα δεν ζηλεύει. Και γελούσε ο Κωστίκος. Με τον πλέον τον Μπιάνγκ Άμπαρθ. Ναι. Για πάμε λίγο παρακάτω. Τελευταίο που είπε μοιάζει με τον Γιάννη τον Αργυρίου πιο πολύ. Για τον Γιώργο. Ποιο? Για τον Διαμαντόπουλο το Σταύρο. Του μοιάζει με μουστάκι, ναι, ναι, του φέρνει. Κοίταξε, ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος ήταν παιδαράς. Ήταν γυμνασμένος, ήταν στη γυμναστική άσος, έκανε κάτι ασκήσεις φοβερές. Ο Γιάννης Αργυρίου ήταν κολαράς, απροπόνητος. Μην τον βγάζει τώρα το Διαμαντόπουλο, το Σταύρο, με τον άλλο τον κολαρά να πούμε κάτω. Ο Διαμαντόπουλος ήταν παιδαράς. Ο Σταύρος ο Διαμαντόπουλος. Παιδαράς ήταν. Και δυνατό παιδί από τα λίγα, βέβαια. Γερό παιδί. Το μπάγκερ Πάουκ φτάνει. Ολόκληρη ιστορία έχει γράψει εκείνο το μάτι. Έκλαιγε ένα σχολείο ολόκληρο. Για το Χάβρο θέλω να πω ότι νομίζει ότι οι Θεσσαλονίκοι θα γίνουν γάβροι επειδή πάνε στις ακαδημίες. Είναι βαθιά ανοιχτωμένο. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης όλες και πρώτες με τον ΠΑΟΚ κάνουν λαό συνέχεια. Και τον λαό τον κάνουν μέσα από τον λαό, όχι από την ομάδα. Άμα ήταν δεν θα υπήρχαν τώρα με τους τίτλους. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι μαζί με την ΑΕΚ μπορεί να την έχει περάσει σε κόσμο. Ο Άρης και η ΑΕΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, το πρόβλημά τους, το πελατειακό, θα το δουν τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή. Ο Άρης δεν νομίζω. Αχ, τι σου λέω εγώ. Μπα, δεν ανανεώνονται καθόλου. Δεν ανανεώνονται. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι αν φύγεις στα 50 χιλιόμετρα τη Θεσσαλονίκη, επιστολή με Άρης, τους είναι άγνωστο. Για τράβα τώρα στη λίμνη Κερκίνη και φώναξε Άρης. Κάνα σκύλος εκεί θα είναι, ο οποίος θα γυρίσει. Ναι, αποκλείεται να δει. Άφησε προκαταθεί και ο Γκάλης από πίσω, μη στεναχωριέσαι. Τι άφησε? Άφησε ιστορία ο Γκάλης. Ναι, αυτό που έκανε ο Γκάλης, που τον βρίζανε οι Αριανοί, τους κράτησε, ενώ ο Χατζηπαναγής δεν κράτησε Ηρακλειδής, γιατί δεν πήρε τίτλους. Δεν έκανε τέτοια πράγματα, κάτι ρε φίλε. Τι είναι ο Χατζηπαναγής προς τον Γκάλη? Πήρε τους τίτλους ο Γκάλης, έγραψε ιστορία ολόκληρη. Πρέπει να ανάβουν ένα κεράκι. Άλλο λέω εγώ, ο Χατζηπαναγής, παρά το γεγονός ότι ήταν παιδαράς, αθληταράς, παιχταράς, δεν έκανε ας πούμε γενναίες Ηρακλειδέων. Πηγαίναμε να τον δούμε, αλλά δεν γινόμασταν Ηρακλείς. Κατάλαβες? Αφού δεν είχε τίτλους, πώς θα γίνει? Και ο Γκάλης έπαιξε σε ένα άθλημα που το θαυμάσαν πάρα πολύ, αλλά ένα 10% έγιναν Αριανοί, 15.
Δηλαδή, αν είχε ο Άρης ένα γκάλι στο ποδόσφαιρο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για αυτόν. Πάντως, αυτό που λέει ο γιατρός, για να το συντομεύουμε. Αν πας από Κατερίνη και κάτω, αν πας από Σέρες και πέρα, αν πας από Κοζάνη και δόθε, Αργιανό δεν βρίσκεις εύκολα. Η Ρακλιδέα είναι σπάνιο είδος. Δεδομένο. Εντάξει. Δεδομένο. Εδώ μες στη Θεσσαλονίκη κοντεύουμε να σπανίσουμε. Εντός πόλης. Τα λέμε. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Αργιανέ. Όχι, ο Ρικιο Μητρόπουλος μοιάζει με αυτό που λέει το αγαπούλα πουλα. Άλλος παιδαράς. Ο Τζερόνιμος ο Πάοκ, πριν πάμε στο διάλειμμα, λέει: πες του αδαείς, λέει, κουλτουριάριδες νεοτεριστές, μάλλον και για σένα, λέει γιατρέ, ότι η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών είναι η Λόλα. Πάμε διάλειμμα. Ο Δοξάκης ο Δημήτρης δεν θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Τι να κάνει, τι να παίξει. Το Γόη. Εντάξει. Το ναι. Παλιόπεδο. Ήταν ναι. Λίγο άλλης εποχής άντρας. Ναι. Το old school. Πώς, old? Old school. Ναι. Ήτανε άλλων χαρακτηριστικών, ναι. Άλλων εποχών. Άλλων εποχών, ναι. Έλα, Βίλε. Έλα, γεια σας. Καλώς τον. Κωστή. Α, έλα κύριε Κώστα. Έχω ξεχάσει κάτι να αναφέρω. Ναι. Και η αδελφή του Αλκέτα Παναγούλια ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Mm. Και ήταν πολύ καψούρα με το λάμι τον Κουρουκίδη και ερχόταν και έβλεπε τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Πολύ, πολύ λογικό. Λοιπόν, επίσης γιατρέ απευθύνομαι σε σένα. Μια και σε αρέσει τόσο πολύ ο Νίκος Κούνδυρος. Ο Κούνδυρος. Όταν θα πεις με τον Κωστή. Ναι, ο Κούνδυρος γιατί, βέβαια, φοβερός. Ναι, τι ακόμα ο Κούνδυρος. Περίμενε, θα σου πω. Έχω από τα νέα ένα 4 ταινίες, τον Δράκο, τον Μπορντέλο, τις Μικρές Αφροδίτες και τη Μαγική Πόλη. Απλά. Η Μαγική Πόλη είναι και η πρώτη ταινία του και είναι η πρώτη παρουσία του Νίκου, του, λέω, του Θανάση Βέγκο στον ελληνικό κινηματογράφο. Ο Βέγκος τον ανακάλυψε ο Κούντουρος στην εξορία. Στην εξορία. Απλά για σένα και για την εκπομπή αξίζει κάτι. Πέντε αράδες να σας διαβάσω. Πέντε αράδες. Συγγνώμη, ο Βέγκος εξορία ήταν δεκαετία του 40. Τέλειο 1940, αρχές 1950. Ναι, ο Βέγκος ναι. Είναι γεννημένος. Και αυτοδίδακτος, ναι, ο Βέγκος είναι γεννημένος το 27. Το 27, ναι. Ο Κούνδυρος πρέπει να είναι εκεί κάπου κι αυτός. 26. Το Βέγκο τον είδα στο θέατρο εκεί, στο Λευκό Πύργο, κοντά ποιο θέατρο ήταν εκεί. Το Αριστοτέλειο. Το Βασιλικό το Βασιλικό Θέατρο. Α, το Βασιλικό. Ναι. Εκεί στο Βασιλικό τον είδα σε μια εκπληκτική παράσταση και με τρέλανε. Αλλά τώρα για σένα γιατρέ και για την εκπομπή. Ναι. Αφιερώστε μου 3 λεπτά μόνο. Πάρτα λοιπόν. Διάβασε. Τι. Τώρα τι να λέμε. Ναι. Από τον Νίκο Κούνδυρο ξεκίνησαν όλα. Και μάλιστα το 1954, 5 χρόνια μετά την λήξη του εμφυλίου, όταν όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, μόλις 28 ετών σκηνοθετεί το φιλμ Μαγική Πόλη στην απόλυτη πρωτοπορία για την εποχή του. Και μάλιστα στα 30 του υπογράφει το αριστούργημά του ο Δράκος, μια κορυφαία στιγμή ακόμη και για το ευρωπαϊκό σινεμά, τοποθετημένη διαρκώς στις πρώτες θέσεις του top 10 του ελληνικού κινηματογράφου. Σπουδαίος αριστερός και σπουδαίος μισό λεπτό, Κωστή, τελειώνω. Συγγνώμη, το θαυμάζω πολύ. Ο Κούνδυρος πρώτος εμφύσισε την πίεση στον ελληνικό νεορεαλισμό, τον οποίο μπορεί να συγκριθεί με τον ιταλικό νεορεαλισμό, με Παζολίνη, με Φελίνη, με Ροσελίνη, που ήταν ο πρώτος. Ο Κούνδυρος πρώτος συνεργάστηκε σε σενάρια με τις πιο ανήσυχες λογοτεχνικές πένες. Ιάκωβος Καμπανέλης, Μαργαρίτα Λαμπρία, Μαργαρίτα Λαμπράκη, ο Κούνδυρος ναι. Πρώτος ανέμειξε επαγγελματικά
με ερασιτέχνες. Ο Κούνδρος πρώτος σκουπίσε την οθόνη από τα σκουπίδια. Ο Κούνδρος πρώτος ανέδειξε τον φακό στον καμβά μιας πλαστικής φωτογραφίας που μέχρι τότε δεν είχε δει το ελληνικό κοινό. Από αυτόν ξεκίνησαν όλα. Ο παππούς του Λάνθιμου, της Τσαγκάρη και του Τζουμέρκα των σημερινών παιδιών που διαπρέπουν στα ξένα. Γι' αυτό χωρίς συζήτηση ο Κούνδρος είναι ο πατριάρχης του νέου ελληνικού σινεμά. Με πολλή αγάπη, όταν θα έρθεις γιατρέ με τον αυτό θα σας χαρίσω τις ταινίες, να το θέλω ξέρεις. Θέλω να δω, κύριε Κώστα, Διαγόρα Σεβαστής. Το έχω καημό και μεράκι φέτος. Όχι, θα πας να δεις ρε Αχιλέα Νεοκεσαρίας. Τη γυναίκα... Είναι η κοπέλα 29 χρονών. Θέλω Μίμη Μπενίσκο. Ναι, που παίζει. Στο Διαγόρα Σεβαστής. Θα δούμε την Νεοκεσάρια. Εκεί δεν παίζει ο Μπενίσκος ή στο Κύτρος. Στο Κύτρος δεν παίζει, όχι, όχι. Η Νεοκεσάρια είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα από την Κατερίνη. Α, προς το Σβόρον, όχι. Ο Μπενίσκος θα παίζει στο Κύτρος και νομίζω όχι ο Δερμιτζόγλου, ένας παλιός παίκτης του Γυναικού παίζει εκεί στη Σεβαστή. Συνέχεια σκοράρει. Τη Σεβαστή τώρα τη λένε. Παλιά το παλιό της το όνομα λεγόταν Αρμπαούτη. Πήρε Σκυλιοπίδη τώρα, ανισχύθηκε. Ναι, ο Σκυλιοπίδης ήταν δικός μας παίκτης, από εδώ. Από την περίσταση και στον Παντελιάδη που είπατε. Εδώ από τον Πιερικό ξεκίνησε που χτυπούσε τα δυνατά τα πλάγια. Το αριστερό μπακ. Το αριστερό το μπακ. Να είσαι καλά, γιατρέ, θα κρατήσω αυτές τις ταινίες για σένα. Γεια σας. Σε έχω όλες. Σε ένα υπόγειο. Ναι, όλες. Είμαι μέγας θαυμαστής του Κούνδρου και μέγας πολέμιος, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τη μνήμη του κτλ. Αλλά δεν μπορούσα να τον δω. Του Αργού, πώς το λένε. Το Αγγελόπουλο. Ναι, επειδή δεν μπορώ τους Αργούς. Όχι. Δεν πάω να πει ότι ο Αγγελόπουλος δεν ήταν σπουδαίος δημιουργός. Εγώ δεν μπορούσα, δηλαδή, επειδή κουνιέμαι συνέχεια, κάνω ράνο. Κατάλαβες. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Ναι, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γεια σου, Κωστή, γεια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα άλλο quiz, αντιστροφή. Ποιος ηθοποιός θα μπορούσε να ήταν ποδοσφαιριστής, πρόσεξε, και τι θέση. Ηθοποιός και ποδοσφαιριστής. Εγώ έχω βρει δύο. Κοίταξε, ο Κωνσταντάρας, τερματοφύλακας. Όχι από αυτοί που παίξανε. Εγώ ας πούμε σκέφτηκα ένα σύγχρονο δεξιμπακ. Κώστα Βουτσά, πάνω κάτω συνέχεια. Με την κοιλιά. Λοιπόν, το 1962, στη Λεωφόρο, αν μπει στο Google, στο YouTube, υπάρχουν ηθοποιοί εναντίον δημοσιογράφων και ο Βουτσάς έχει πάρει τη γραμμή σαν δεξί μπακ. Λοιπόν, άκουσε, χωρίς να το ξέρω αυτό, αλήθεια σου λέω. Ναι, ναι. Έχω βρει και έναν κόφτη αμυντικό χαφ που και μόνο που θα τον έβλεπε ο αντίπολος δεν θα περνούσε καν. Νίκο Τσαχυρίδη. Ο κακός. Ναι. Τι φάτσα ήταν αυτή. Ο κακός, ναι. Πέθανε προσφάτως. Ο Τσαχυρίδης. Πέθανε προσφάτως. Θα ήταν χειρότερος από τον Καρσία, πιστεύω. Ναι, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, ρε, ναι. Τι φάτσα. Λοιπόν, αυτά. Φοβερός. Ναι. Έχει παίξει μαχαίρωμα μεταξύ Τσαχυρίδη και Γιώργου Φούντα. Χρωστούσε κάτι λεφτά ο Φούντα στο φέρμα. Τι έγινε με τα λεφτά. Πότε θα μου τα επιστρέψεις. Δεν ξέρω, λέει ο Φούντας. Πρόσεξε γιατί την άλλη φορά θα βάζω το βάγκο. Το ξέρεις το βάγκο. Λέγε ρε φίλε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, γεια. Καλώς τώρα, ναι. Έλα, ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πέσατε όλοι, 7 άτομα. Πάμε πάλι από την αρχή, καλημέρα. Πέσα και οι 7. Πάμε να τους πάρουμε από την αρχή, καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα. Έλα. Έλα φίλε. Με ακούς τώρα. Σ' ακούω αλλά από μακριά, από μακριά σ' ακούω. Αυτό που λες. Ναι. Μπερδεύεται. Με ακούς τώρα. Σε ακούω αλλά σε ακούω από μακριά. Ανοιχτή ακρόαση έχεις. Ναι, τώρα κατάλαβα, ναι. Μπράβο. Ποιο τέτοιο που λέει ο άλλος, να το πρόεδρο σου λέω. Ορίστε, δεν καταλαβαίνω. Αυτό που λες. Μάλιστα. Κλείσε το ραδιόφωνο! Πάμε επόμενη γραμμή. Πέσαμε σε καθυστερημένο ή ηλικιωμένο. Καλημέρα. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Σταύρος Διαμαντόπουλος, στο πιο αδύνατο, Ντίνος Καρύδης. Α, ο Ντίνος Καρύδης ήταν πιο ωραίος άντρας από τον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλος καταρχήν ήταν κεφάλας. Ραπ, σαν να φαντάζομαι τώρα ταινία και τρεις ποδοσφαιριστές. Αφήσα σε σινεμά. Ναι. Ταινία. Ο καλός, ο κακός και
και ο άσχημος. Ποιος είναι ο καλός? Ντούσαν Μπάγκεβιτς με μικρό πουλο στα πλάγια. Ναι. Καπέλο. Ναι. Ο κακός Τάσος Μητρόπουλος, ναι, στη μέση, ναι, πιο ψηλός. Και αριστερά Νίκος Αργκάνης. Ο άσχημος. Τον Νικόλα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Το φαντάζεσαι, αφήσει αυτό. Ο τσαλακωμένο. Σιγουέστερ. Ναι. Ο Τσαργκάνης, ρε φίλε. Ο καλός Ντούσαν. Ο κακός Τάσος. Και ο άσχημος Σαργκάνης. Αυτά. Γεια χαρά. Επόμενος φίλος. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Γεια σου, τι κάνεις? Καλά φίλε, εσύ? Μια που είναι ο γιατρός εκεί πέρα. Εδώ είναι. Λοιπόν, ήθελα να το ρωτήσω κάτι για, τα, για ένα γατάκι. Α, ωραία. Το οποίο, εντάξει, εγώ ταΐζω κάτι αδέσποτα, σε είχα πάρει και την άλλη φορά και σε είχα πει να πούμε και με σε κάποιον, αλλά δεν έγινε τίποτα. Το θυμάμαι αυτό. Τα έχουν παρατήσει να πούμε, τα πετάξανε μερικοί να πούμε, τα έχω κάμια 14, τα έχω 4 μήνες, αλλά δεν βλέπω ανταπόκριση. Αλλά ήθελα να ρωτήσω λίγο το, για το γατί. Αυτό τώρα να πούμε, πήγα εγώ το, το πήγα σε ένα γιατρό, κτηνίατρο, και μου έδωσε να πούμε κάτι, μια αντιβίωση να του δώσω, ναι, και κορτιζόνη για μια εβδομάδα. Αλλά βλέπω να πούμε ότι δεν πάει καλά. Εντάξει, δηλαδή τώρα, εκεί που στέκεται όρθιο, πέφτει κάτω, δεν μπορεί να περπατήσει. Αλλά τρώει όμως το γατί. Τρώει, έχει... Ναι. Κοίταξε τώρα, αυτή η προσέγγιση είναι πολύ μαγική, να σου πω την αλήθεια, η αντιβίωση και η κορτιζόνη. Ναι. Εντάξει, τι να πω. Αν το ζώο δεν το παρατηρήσει κλινικά, θα του κάνει εργαστηριακό έλεγχο να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Mm. Αν υπάρχουν κάποιοι λόγοι, οι οποίοι... φαντάζομαι το ζώο έχει πρόβλημα στην κίνηση, από ό,τι περιγράφει. Αυτό περπατούσε, ναι. Περπατούσε, έχει αδυναμία. Ναι. Όλα αυτά είναι ανεμβολίαστα κτλ. Το ξέρεις... έχω πάει εν τω μεταξύ να πούμε, εντάξει, μήπως θέλει και άλλες εξετάσεις, αλλά οικονομικά... Το καταλαβαίνω, το μεγάλο πρόβλημα στην κτηνιατρική είναι αυτό, η υποχρηματοδότηση, και δεν υπάρχει ασφάλιση για τα ζώα, οπότε τίποτε, ναι, όλες οι εξετάσεις, και... ό,τι και να κάνεις, είναι πολύ ακριβές. Εδώ δεν έχει για μας ασφάλιση, ρε, για τα ζώα θα έχει, έχετε τρελαθεί και ήδη. Καλά, έχεις δίκιο, ρε Κώστα, εντάξει, αυτό. Κοιτάξει, αυτό, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξεις αυτή τη στιγμή είναι το ζώο να είναι ενυδατωμένο και να τρώει. Αν μπορεί να τρώει και να πάρει νερό, όσο μπορεί να κατηθεί, να κατηθεί. Το δίνω, εγώ το βάζω κάθε μέρα, το βλέπω το φαγητάκι αυτό, το λίγο. Η ηλικία του γατιού. Το τρώει. Ηλικία. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, τι αίτιο, αν είναι λοιμώδες, αν είναι. Κάτι για πυρο. Πώς το μου είπε ο γιατρός, μήπως πυρο. Τον ήτιδα κάπου σε ποιον τα χτυπά τα καρδιά. FIP, εντάξει. Mm. Λοιμώδες περί τον ήτιδα. Αυτό σου είπε. Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι ένα ξηρός, υγρός τύπος, δεν ξέρω τι ακριβώς από τα δύο εννοεί. Δεν αποδεικνύεται, γιατί δεν υπάρχει και διαγνωστικά κριτήρια. Είναι πολύ δύσκολο να αποδείξει ότι έχει. Θα κάνω μια προσπάθεια, εγώ το ξαναπάω. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τυφλά, είναι μια τυφλή προσέγγιση. Αλλά τι τώρα... τυφλό είναι? Όχι, ενώ η προσπάθεια είναι μια θεραπευτική προσέγγιση και ό,τι γίνει. Πάντα μόνο στο Χατζινάκο που πάω εγώ τη μήνυ να πούμε. Κοίταξε. Κώστα, πήρα τηλέφωνο, θυμάσαι, για τα αδέσποτα που σου είπα. Δεν έγινε τίποτα. Έχω 12 αδέσποτα. Αυτή είναι η μοίρα του αδέσποτο, δυστυχώς. Μη συζητάς. Έχω πάρει τηλέφωνο παντού. Τα έχω 3,5-4 μήνες. Εγώ τα μεγάλωσα και πάω τα ταΐζω, τα ποτίζω. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και δεν ξέρω τι θα κάνω τώρα. Αυτή είναι η φάση. Μεγαλώνουν και άρχισαν και τρώγονται και μόνα τους. Θα πάω καμιά μέρα για να πούμε εκεί πέρα και θα τα δω ξεκυλιασμένα. Όχι, μην υπερβάλλεις, εντάξει. Ξέρω εγώ, ακούσε, λέω, γιατρέ. Γενικότερα οι γάτες είναι πολύ δύστροπα ζώα και δύσκολα μπορείς. Όχι, δεν μιλάω για τις γάτες, εντάξει, αλλά για τα σκυλάκια, τα τρία έννοιμα ντρόσκυλα. Ξέρεις τι είναι, για φύλακες είναι κάτι καλά και δεν μπορώ να τα δώσω ποτέ ένα πράγμα. Δύσκολο, εντάξει, τι να κάνεις. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Έγινε, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατρέ. Θα κάνω μια προσπάθεια πάντως. Okay. Για το γατάκι πάλι. Ευχαριστώ, εντάξει, πολύ. Τίποτα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Καλός άνθρωπος. Έτσι, τι να κάνω. Έχει συναισθήματα για τα ζώα. Έλα, φίλε. Έλα, ρεπτόπουλε. Έλα, φίλε. Ρεπτόπουλε, ακούς? Ακούω, φίλε. Φούλες. Άκου, ρε, ρεπτόπουλε. Εσύ είσαι μάγκας και ωραίος, είναι η δουλειά σας. Ναι. Είναι η δουλειά σας. Ναι. Τώρα άλλος μιλάει, εγώ μιλάω, άλλος μιλάει, δεν ξέρω. Άμα κλείσεις το ραδιόφωνο σου, κλείστο. Να, θα το κλείσω. Ναι, θα φύγω. Θα... Ναι, α, μπράβο. Πάμε τώρα πάλι. Έλα, μπράβο. Πάμε πάλι. Είσαι εσύ ωραίος και μάγκας, στη δουλειά σου είναι έτσι. Ναι. Πεθαίνουμε για την μπάλα. Ναι. Ρε, εσύ, ρε, αυτό που λέγεις. Μάλιστα, ακούω. Η μπάλα είναι η ζωή μας.
έχει τον Ολλανδό, τρελαίνεστε σιγά ρε, έχει τον άλλο από την Κατερίνη, κάθε μέρα παίρνει, τι μας δεν ξέρω, η μπάλα είναι ζωή μας ρε, ναι. Θέλουμε για την μπάλα. Ναι. Έτσι είναι ρε φίλε. Η μπάλα είναι... Και άλλα πράγματα και βρουλίματα ρε. Ναι. Τρελάρες. Θα πεθάνουμε. Πεθάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Ζήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Κάπου σε παίρνουν. Αφήνουν τα πόπελα μας. Ναι. Η μπάλα είναι ζωή μας ρε. Η κουζίνη τρελή και ένα τόπε ρε. Φιλαράκι, λέγε ρε. Ναι, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Εντάξει, σε ένα δουλειά το καταλαβαίνω. Ναι. Σε ακούω, σε χαίρομαι. Εντάξει. Και σε μάγκες. Ναι. Σε όλα, ναι. Εντάξει. Δεν τρέπονται, ρε. Για την μπάλα πάνε σκοτώνται και κάνουνε. Να είσαι φίλος, δεν λέω. Εντάξει, αλλά όχι, πεθαίνουμε, σκοτώνονται. Εσένα... Τα παιδιά μας. Εσένα τι σε πειράζει. Εσένα τι σε πειράζει. Όχι, ακούω και λέω τώρα. Και εγώ έτρεχα και τη δόξα. Ναι. Παλιά ήμουν Ορφέας Ελευθερούπολη και δόξα. Εσύ δεν έτρεχες, δεν μάλωνες. Αυτό που βλέπω κάνουν. Κλέβουνε, ρημάζουνε, σπάζουνε. Η μπάρα σου μας εφηραράκι μου. Εσύ δεν μάλωνες όταν ήσουν μικρός. Όχι, δεν πιάνουμε τα χέρια. Από τώρα σπάζουν και ρημάζουν και σκοτώνουνε. Κάνα διαιτητή δηλαδή δεν του ρίξες μπινελίκι. Ορίστε. Κάνα διαιτητή, λέω, τη μάνα του την έβρισες, τη θεία του. Φωνάζε με λίγο για τη δόξα. Ναι. Εσύ γιατί φώναζε. Αλλά όχι, ρε. Ναι. Πάνε και κάνουνε και σπάζουν και κλέβουνε και κάνουνε. Τα μάτια κάψαν ήδη το αυτό, το ένα, το άλλο. Σπάζουν βιτρίνες και πεθαίνουν είναι η μπάλα η ζωή μας. Δεν τρέπονται να έρθουν πανικάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις εσύ. Ναι. Και ο, 78 χρόνο πεθαίνουμε για τον ΠΑΟ και την μπάλα. Γιατί να πεθάνουμε. Τι λεπτά είναι, ρε φιλαράκι. Αυτά είναι τα ιδανικά, γιατί να πεθάνουμε. Συγγνώμη κιόλα, εντάξει. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, έτσι ναι, πήρα. Όχι, καλά, εντάξει. Είμαι και πολύ μεγάλο, είμαι και 4-5 ούρα. Αλλά να είσαι, αλλά όχι και τρελάρες. Δεν μου λες. Και να σκοτώνονται. Πόσα ούζα κοπάνησες. Πόσα ούζα κοπάνησες. Να σου πω ότι είναι 75. 74 χρονών είμαι. Με 5 ούζα 75, καλά είσαι. Έχει κάνει φυσική χημεθεραπεία. Έχει σκοτώσει. Όπω υπέρνω. Ναι, έχει. Ναι. Δεν τρέπω να πεθαίνω. Εκείνο αυτή η Κατερίνη, όλο η μπάλα, η μπάλα. Ο Ολλανδό είναι. Τι είναι να κλείσει, τι είναι. Ξηρά τώρα. Φωνάζουν, κάνουν βρίζουν, πάψε ρε. Συγγνώμη κιόλας, σε συγχωρώ ρε φίλε. Αλλά ο κάθε ένας άνθρωπος, άκου εμένα, μ' ακούς, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος ξεδίνει εκεί που γουστάρει. Εσύ πίνεις 5 ούζα. Εγώ άμα πιω 5 ούζα θα πάθω κύρωση του ύπατος. Πάω παίζω box. Ο άλλος να πούμε πάει παίζει μπάλα. Ο άλλος θέλει να σπάει τις βιτρίνες. Ο άλλος να πούμε πάει με τους κομμουνιστές και βαράει ας πούμε πλακώνεται με τους χρυσαυγίτες. Ο καθένας, ο καθένας έχει τα δικά του διέξοδα. Εσύ έχεις τα ούζα. Ναι. Εντάξει. Πάω μαλώνω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τρελάνουμε και πεθαίνω. Λέει και ζούμε για την μπάλα. Έκλεισε, φτάνει. Το πες μια, το πες δυο, το πες τρία. Φτάνει, με κούρασες. Με κούρασες κάθε βράδυ με τα ούζα. Έτσι είναι γιατρέ. Αυτό τη βρίσκει με τα ούζα. Εντάξει. Μπορεί το σηκώ του να έχει γίνει να πούμε. Οι τεσσαμινίνες να είναι αυτά. Που σε 75 είναι και που ζει άλλα δύο χρόνια μια χαρά. Πλήρη ημερών φεύγει. Κατάλαβε τι γίνεται. Α, το βλέπει τον άλλο, πάει στο γήπεδο. Αυτό έδινε τα πινελίκια του στη δοξαδρά μα. Τώρα με τα ούζα τα ξέχασε να πούμε. Λίγο καναλτσιά ημέρα στην αρχή. Πάμε στον επόμενο. Βέβαια. Γιατρέ μου, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα κύριε Δαπτόπουλε. Πού χάθηκε, ρε γιατρέ. Τρέχω και για το φλε, τρέχω. Εγχειρήσεις κάνεις, τι. Γενικώς είναι λίγο φορτωμένη η περίοδος. Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο γεγονός. Αλλοί, αλλοί και τρισαλλοί, σε αυτούς που έχουν πολύ χρόνο στη ζωή τους. Ναι, εντάξει, αυτή είναι. Ναι, αυτή είναι δυστυχής. Στον αγαπητό κτηνίατρο. Εδώ είναι. Καλημέρα. Δεν έχω ακούσει τον Πιόλη, αλλά κάποτε κατάλαβα μιλάτε για ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να γίνουν ηθοποιοί. Έτσι και ρόλους. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κρούκουλος, ο Αίμιστος, είχε παίξει τον Παναθηναϊκό τότε, δεν είναι. Έπαιξε δύο χρόνια. Ναι, λοιπόν, ένας ωραίος στο γραφικός ρόλος ήταν ο Αποστολάκης, λόγω του αξάν που έχει της προφοράς,
Ναι. Του Μακρικοστέου και Κοντογιώργη να κάνει εκείνο τον παππού του Μακρικόστα. Του... Ναι, ο Δελή Ζερβό. Ο Ζερβό, ναι. Ναι, αν του βάλει δηλαδή μουστάκι του Αποστολάκη, είναι μια χαρά με το άξαν. Νομίζω συμφωνείτε έτσι, δεν είναι. Και ο Μίχος, επειδή ήταν ωραίο παιδί, αλλά είχε λίγο έτσι βλαχο έφερνε. Λίγο. Ένα βλαχο αγρινιώτικο το έγινε. Ναι, ναι. Μετά χωριάτικο. Να τον βάζαμε με τον Πάμε Μιχαλόπουλο εκεί, όταν έκανε το γόη στις πρώτες ταινίες του Μιχαλόπουλου, που ήταν έτσι λίγο βλαχογκόμενος. Βλαχογκόμενος, ναι. Στις ταινίες δεκαετία του 80. Σωστός. Αλλά, αλλά θέλω τον Κτηνίατο που είναι πολύ ενημερωμένος να μας πει, αν θυμάται ένα ηθοποιό, ήμασταν πιτσιρικάδες τότε, Διονύσης Ξανθός. Το θυμάσαι, Κτηνίατο. Εννοείται. Καλτ τύπος. Ποιος ποδοσφαιριστής θα τον έκανε αυτόν τον τύπο, Ξάνθος, το... Ξάνθος λέει ο Γιάννης, Ξάνθος. Διονύσης Ξάνθος, ναι. Κύκλος ναι. Του θανάτου, γύρω στο θανάτου με τη μηχανή, πώς το λέγανε. Που πουλούσε τα όργανα, ήταν γίνει δωρητής οργάνων και το φάγανε. Δωρητής οργάνων, μπράβο, το μεγάλη ταινία, έτσι που θα μικρή τότε. Κοιτάξτε, ο Ξάνθος έχει παίξει σε μια τρομερή ταινία, θα σου θυμίσω τώρα, Καλτ, Κατακουζινός, ο Άγγελος με Μανιάτη. Όπου είναι στο... Ο εραστής του Άγγελου, βέβαια. Απαγορευμένη. Ο Ζυγκολό της Αθήνας, λέω. Νομίζω στον Άγγελο που περιγράφει την ιστορία του Ρούσου, που είχε γίνει και η ιστορία με το Σαρτζετάκι το 85, ήταν κάτι εξαιρετικό σαν ταινία. Και ο Ξάνθος το ρόλο. Όταν έγινε η προβολή της ταινίας στην Αθήνα, αν και ήμουν μικρός, θα θυμάμαι, μου τα έλεγε ο πατέρας μου, είχαν κατέβει συνοργανώσεις εκκλησιαστικές να μην προβληθεί η ταινία. Εκκλησιαστικές οργανώσεις. Βέβαια, διότι υποτίθεται τώρα ο Άγγελος διεύθυνε τα ήθη. Σιγά τη διαφθορά των ηθών. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ καταλαβαίνω. Ο Πρεβέζης όταν παίχτηκε με τον Κολάτο, δεν θυμάσαι τι είχε γίνει. Όχι, αυτό, και αυτό, ναι, και αυτό. Και αυτό. Ο παπάς εκεί που. Ναι. Ο Διονύσης Ξάνθος τώρα, ποιος πώς έτσι θα τον έκανε, πιστεύεις. Με το μουστάκι έτσι και τα λοιπά. Πέτρος Ξανθόμου. Με μουστάκι. Α, είναι γουρομάλης ο Ξανθόμου. Ναι. Ενώ ο Ξανθός είχε ίσιο μαλλί. Ναι. Νομίζω ο Γεροθόδωρος. Γεροθόδωρος με μουστάκι. Γεροθόδωρος με μουστάκι. Ο Πάλας δεν μπορούσε να τον παίξει. Ο Θόδωρος ο Πάλας. Κάτι γιατί εγώ τώρα είμαστε και πιο μικροί και στα χαρτάκια του μαζεύουμε αυτό. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ μια ταινία ναι. Που παίζει πάλι ο Ξάνθος που κάνει τον μποξέρ, τον Σύφη ναι. Και είναι οι άλλοι, ξέρω εγώ, α, ναι. Που κλέβουν εκεί πέρα. Ολυμπιακή. Που πηγαίνουν στο γήπεδο και κλέβουν τις πράξεις. Ναι, Παναθηναϊκή. Α, όχι τα τσακάλια, κάτι ποιο σειρά είναι αυτή. Παίζει ο Ζαβραδινός. Ο Βιερίνια, ποιο δεν μπορούσε να παίξει. Δεν πάθουμε το τίτλο της ταινίας. Ο Βιερίνια, ποιο ρόλο μπορούσε να παίξει. Κανένα. Άγρια Νιάτα, γιατρέ, νομίζω Άγρια Νιάτα. Άγρια Νιάτα. Νομίζω αυτή η ώρα. Λέγε γιατρέ, το Βιερίνια, ποιο μπορούσε να παίξει. Πού να θυμάμαι. Τον Τάκη το Χαλάρε, τον Άνω. Α, ναι. Ε, ίδιος είναι στη φάτσα. Σωστός. Και ο Τσιρίλο δεν παίζει για ρόλο κόμι Δράκουλας. Ξυρισμένος λίγο, νοφεράτο. Ο Τσιρίλο, ναι. Ο Τσιρίλο για θρίλερ, βέβαια. Ή για εκτελεστή της μαφίας, πληρωμένο πιστολά. Βέβαια, πιστολάς μεγάλος. Λοιπόν, μια που είπε ο γιατρός στα Άγρια Νιάτα, τον επιβεβαιώνουμε. Σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος, ποιος άλλος. Ηθοποί, Διονύσης Ξάνθος, Γιάννης Ζαβραδινός, Έφη Πίκουλα, Κάκια Παναγιώτου, Τέτα Κωνσταντά, Κέτη Λαμπροπούλου, Γιάννης Καζαγλής, Στίβ Ντούζος. Καζαγλής. Κώστα Αξανή. Ο Ζαβραδινός είναι αριστερός και δεν μπορεί να βρει δουλειά και τον διώχουν από την τράπεζα. Αν θυμάμαι τι, το θυμάσαι. Είναι αυτό. Πλήστρα η μάνα του, γίνεται κλέφτης, κλέβει τις πράξεις, ένας κακός γαμός. Φτώνεται στον Κηφισό στη Ρώση. Πόπο που εκεί με την. Τι ταινίες. Πηγαίναμε. Θερινό σινεμά τα χάδια αυτά, φαντάσου γιατρέ. Κοίταξε, δεκαετία 80 Αθήνα ήταν πάρα πολύ όμορφη και αυτές οι ταινίες δείχνουν και την Αθήνα, την ομορφιά της εκείνης εποχής. Ναι, η Αθήνα και η Αμπελόκη που αφήσει είχε 5 θερινούς κινηματογράφους σε Αθήνα χιλίων μέτρων. Και η ταινία είναι γυρισμένη στον τάφο του Ινδού με τον αντίπαλο του Ξάνθου, ο οποίος είναι μποξέρ του Παναθηναϊκού στην κατηγορία των μέσων βαρών. Σοβαρά. Το όνομά του τώρα, βεβαίως. Και ποιος κάνει το διαιτητή, εδώ θέλω. Ποιος κάνει το διαιτητή σε εκείνο το παιχνίδι, είναι πραγματικός διαιτητής και μποξ και μπάσκετ. Κάτσε τώρα να μας το πεις, δεν το θυμάμαι τι. Βιδάλης. Βιδάλης, κάνει το διαιτητή. Ο Βιδάλης. Ο Βιδάλης. Κάνει το διαιτητή, παίζει ρόλο. Πραγματικό. Πρέπει να μας πει ο κύριος Φιλιππίδης, αν μπορούμε να δούμε ταινία στο YouTube, να την ξαναδούμε, να θυμηθούμε τις... Και μάλιστα τον έχει εδώ πέρα, Θόδωρος Βιδάλης. Στο... Ναι, στο κάστρο. Μεγάλη ταινία. Ταινία, ναι. Δηλαδή είναι φοβερό, φοβερό. Μεγάλη ταινία, Φόσκολος πρωτοπόρος. Και Φιλαδέλφια στάδιο, βλέπουμε και τη Φιλαδέλφια, την παλιά Φιλαδέλφια. Βέβαια, ναι, σε αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός νομίζω μπήκαν οι υποτίθεται να πάρουν το εκατομμύριο. Το 2-1 είναι που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και το ανέτρεψε ο Νεστορίδης με αλέφαντο στον Ολυμπιακό. Εκεί το μάτς είναι αυτό εκείνη η ταινία. Αυτό είναι το μάτς. ΑΕΚ Ολυμπιακός προηγείται ο Ολυμπιακός 1-0 ναι.
Και το γυρίζει, του γυρίζει του αλέφαντου το μάτς ο Νεστορίδης προπονητής. Ξεφτύλα του αλέφαντου. Λοιπόν, θα κάτσω να τη δω και θέλω να, και τη γνώμη του, του γιατρού. Αν μπορείς να πεις, γιατρέ, πώς ξεχωρίζουμε την κακοήθεια σε, ένα, σε μια γατούλα. Την κακοήθεια. Κάνε τα κλινικά συμπτία. Ναι, καρκίνος ας πούμε. Καρκίνο σε ποιο όργανο? Εντάξει, το σύνθεσ, ο σύνθεσ καρκίνο είναι το λέμφωμα στη γάτα. Και είναι το λέμφωμα. Πώς το ξεχωρίζει αυτό να σαδαείς? Δεν μιλάω για μένα, μιλάω για αυτό που έχει μια γατούλα. Και εντάξει, η γάτα γενικότερα σαν ζώο δεν σου δίνει έντονη συμπτωματολογία. Δηλαδή δεν θα καταλάβεις τα τελευταία στάδια της νόσου, θα το αντιληφθείς. Σε προχωρημένα στάδια. Θα κάνουμε εγχείρηση για το λέμφωμα ή είναι θανατηφόρο, θέλει θανάσια. Μπορεί να γίνει αναλόγως που υπάρχει, σε τι τύπος είναι, αν είναι θύμωμα κτλ. Ή ένα επεπτικό κτλ. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Υπάρχουν χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, μπορεί να γίνουν χειρουργικές επεμβάσεις, αναλόγως, υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Θα σωθεί η γατούλα, γιατί τώρα μιλάμε για άνθρωπο που είναι κατάκητος με κεφαλικό και την έχει παρέα την γατούλα. Ωραία, ηλικία και τα λοιπά. Πού εντοπίζεις το λέμφωμα, στο θύμα αδένα, πού? Δεν το ξέρω, θα το μάθω και θα ξαναεπιστρέψω. Φέρτε, αν είναι γυρίσιμο, μπορεί να την κάνει. Μπορεί να πάει στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έχουν εξαιρετική. Δεν ξέρω την Πανεπιστημιακή τι μπορεί να πάει. Εδώ σώσαμε τη Χελώνα, ρε. Να σε φέρω σε επαφή με τον. Είναι σε άνθρωπο, από άνθρωπο ο οποίος είναι κατάκητος και την έχει παρέα. Δηλαδή με ψυχολογικά. Νομίζω εκεί πέρα θα υπάρξει και μια γενναία έκπτωση. Δεν νομίζω να μην. Θα πέσει δηλαδή πολύ χαμηλά το κόστος. Δεν τίθεται θέμα χρημάτων, τίθεται θέμα ψυχολογικής κυρίως επιβάρυνσης του ανθρώπου. Και πώς έγινε η διάγνωση του λεμφώματος? Μόνο με βιοψία μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω ποιος του το είπε τώρα, την είδε κάτι σε κατούλα. Που εντοπίζεται και, κύριο, ναι. Και τώρα είναι κακοήθεια, είναι ξέρω εγώ μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος οπουδήποτε που υπάρχει λεμφοκυταρική διήθηση εκεί. Θέλει στο παθολόγο από για ότι, να. Από ό,τι μου είπε, ναι, την είδε κάποιος κτηνία του στη γειτονιά του και του το είπε και το αυτό τώρα είναι μέρες που. Εντάξει, τώρα για να κάνει τέτοιες διαγνώσεις θέλει. Θέλει βιοψία βασικά. Κάποιοι άνθρωποι τα ζώα τους τα έχουν σαν μπαρεούλα. Ο άνθρωπος τώρα είναι χείρος, τα παιδιά είναι μακριά και έχει τη γατούλα εδώ και μια δεκαετία στο κρεβάτι του άνθρωπου είναι ανάπηρος. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα κοιτάξω να δω. Πάντως νομίζω από αυτά που μου έστω δεν είναι και πολύ ευδίωνα τα πράγματα. Πρέπει να ψάξουμε μια γατούλα για τον κύριο τώρα. Εντάξει, θα του βρούμε μια γατούλα. Μια γατούλα. Ή ένα σκυλάκι καλύτερα ακόμα. Νομίζω καλύτερα. Ότι οι γάτες για τους ανάπηρους, επειδή είναι ζώδια μερίζοντας, είναι πιο κοντά. Είναι πιο αυτοσυντηρούμενες οι γάτες και αυτός επειδή έχει πολλά κινητικά προβλήματα από πολλαπλά κεφαλικά. Ο άνθρωπος δεν τον. Είναι πιο εύκολο να έχεις γάτα από σκύλο. Είναι στην ουσία δεν χρειάζεται βόλτες. Ναι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ούτε πολύ πρόληψη στην ιατρική. Πιο καθαρό ζώο. Ναι, και εγώ γάτα έχω κατοικεί. Αν βρει τα σκούρα γιατρέ, πάρε τηλέφωνο να σε φέρω σε επαφή με τον άλλο γιατρό. Να τη δούμε τη δουλειά. Θα κανονίσω, θα κανονίσω. Και όταν χαλαρώσεις θα έρθεις. Ναι. Όποτε μου πεις μία μέρα πριν μόνο να μου το λες. Ωραία, ωραία. Έγινε, έγινε. Εντάξει, απλά. Έγινε, έγινε. Καλημέρα μου, καλή συνέχεια σε όλους. Να σε γερώσεις. Πάμε στον τελευταίο γιατρέ. Ναι. Να τον ακούσουμε. Να τον ακούσουμε, ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο Βασίλης μου, Έλα ρε Βασίλη. Έλα ρε Βασίλη. Με έκανε εντύπωση που όλοι αυτοί οι προηγούμενοι που αναφέρθηκαν σε διάφορες φυσιογνωμίες που μπορούσαν να κάνουν καριέρα. Ναι. Που δεν αναφέρθηκε κανείς στον Νίκο Τσιαντάκη. Όχι, ρε, τι μορφή είναι αυτή. Νίκος Τσιαντάκης, ναι. Υπήρχε πιο καλτ μορφή Βασίλη που να μπορούσε να παίξει από βιντεοκασέτα της δεκαετίας του 80 μέχρι την Γκόλφο που να κάνει Μιλάνο και τα λοιπά το ρόλο του Μπάρκουλη. Δηλαδή. Νίκος Τσιαντάκης. Ναι. Όντως, επικίνδυνος. Καθοριστικός σε πολλά περίεργα παιχνίδια. Ποτέ δεν έκανε την καριέρα που θα περίμενα. Φοβερός εξτρέμ. Μακρινός σουτ. Δύο για πόδια να... για την εποχή ήταν. Από... Σε ταινία του Ξανθόπουλου δεν θα μπορούσε να παίξει και ο Αχιλλέας Ασλανίδης. Για το κλάμα του. Για το κλάμα. Όχι μόνο για το. Κοίταξε, ο Αχιλλέας Ασλανίδης μπορούσε να παίξει κάλλιστα την Οδύση. Νίκος Τσιαντάκης, τι μουστάκι, τι χέτι. Την Οδύση ενός ξενιτεμένου. Στάνταρ. Αλλά το πρόβλημα θα το έχει η κρίση που θα έκανε την αρκούδα. Τι λασποτήρα. Ναι, θα την πλάχουνε την αρκούδα στο ξύλο. Ο Ασλανίδης. Τι παιδί ο Ασλανίδης, τι παιδί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για το Διονύση Ξανθό που λέγατε προηγουμένως, εκτός από τις ταινίες στις οποίες αναφέρατε, έχει παίξει και μία άλλη ταινία, η οποία δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένη. Έχει παίξει την ταινία Ο Σαλονικιός. Ο συγκεκριμένος ηθοποιός. Βέβαια. Είναι πάλι μία ταινία έτσι με. Πολύ βαθύ νόημα, μεγάλη κουλτούρα πάνω στο story, στο όλο μοτίβο. Είναι ο κλασικός καλόψυχος προστάτης, ο οποίος ερωτεύεται μία από τις προστατευόμενες του κτλ. Θα το δούμε τώρα, να το δούμε, αν υπάρχει καν η αναφορά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι ο τίτλος είναι ο Σαλονικιός. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για τον τίτλο, αλλά
Από αυτή την παράμετρο το θυμάμαι και ήταν από τις ταινίες οποίες τις βλέπεις. Νομίζω στο YouTube πρέπει να υπάρχει κάποια αναφορά. Γενικότερα πάντως για τις μορφές αυτές εκείνες εποχές, όντως, στην ταινία Άγρια Νιάτα που λέγατε προηγουμένως, ο Φόσκολος παίζει και μάλιστα και ρόλο μέσα στην ταινία. Αυτό δεν το θυμάμαι. Όπως επίσης είναι καταπληκτική και πολύ, όχι με μεγάλο ρόλο, λίγο λεπτό. Το 1987 είναι η ταινία Ο Σαλονικιός. Μπράβο, ακριβώς, τη βρήκες. Λοιπόν, και στην ταινία στην Άγρια Νιάτα είναι νομίζω 2-3 λεπτά σε κάποια φάση, είναι συνοδηγός σε κάποιο αυτοκίνητο. Δεν είναι ο ρόλος του πολύ, δεν είναι πρωταγωνιστικός ούτε άμεσος. Και πρέπει να παίζει και ο Βασταρδής στην ταινία αυτή. Στα Άγρια Νιάτα. Ναι. Θα το διαπιστώσουμε στο cast. Νομίζω κλασικά το ρόλο του εφοπλιστή άρχου, ο οποίος αναφέρει με μία απλότητα και τα λοιπά ότι έχει γύρω στα 500 καράβια. Επικό νούμερο για την εποχή. Ήταν γενικότερα αυτές οι ταινίες, ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο. Λοιπόν, εδώ για να καταλάβεις τώρα, η ταινία αυτή ήταν με το ζόρι 70 λεπτά, αλλά γρήγορη σε εξέλιξη. Μπράβο. Λοιπόν, ακούγομαι. Λοιπόν, ποια είναι η πλοκή, να πούμε στο Βασίλη. Ναι. Ναι. Ποτουρίδης Αχιλλέας, η Σαλονικιός, η Μπεζιές. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, καθάρισες για αυτή τη φορά, Σαλονικέ. Ελεύθερος. Φαντάσου. Το αστείο είναι ότι αυτές οι ταινίες, οι οποίες ήταν και ορισμός του low budget ταινίες, βιντεοκασέτες εκείνες τις εποχές. Βραβεία καλύτερης ταινίας, λες, σκηνοθεσία, φωτογραφίες, κολληψία σεναρίου, μουσικής, νέας ηθοποιού, μοντάζ και βίντεο αντρικού ρόλου. Ακριβώς. Τόσα πολλά βραβεία, απίστευτο. Σάρωσε. 9 βραβεία, ε. Το παράδοξο είναι ότι πιστεύω πως αυτές οι ταινίες, όσο και αν ακούγεται για πολλούς στην εποχή μας, οι οποίοι είναι, κοιτάνε το σινεμά εντελώς σε ό,τι αφορά την τεχνολογική του εξέλιξη, ναι, ναι. Τις βλέπει κάποιος άνετα ακόμα και σήμερα. Δεν, παρόλο που έχουν τρελά λάθη πάνω, σαν ταινίες, σαν στήσιμο. Παραλήψεις περισσότερο. Ναι. Ακριβώς. Εν μέρη μπορεί να το πει κάποιος και λίγο προχειροβλίας. Σε δύο μέρες μέσα τελειώνει η ταινία. Εντάξει, παραγωγή. Ακριβώς. Και με το ζόρι δύο. Καλά, πολλές είπα. Κομψή, κομψά. Λοιπόν, Κωστή, και κάτι τελευταίο. Τις εξελίξεις αναφορικά με το. Για το Βασίλη, θα θέλω την άποψη του. Αναφορικά με την ΕΒΟ, πώς είναι εδώ. Αδιάφορες. Κοίταξε. Αδιάφορες ως προς την κατάληξή τους, ως προς το ότι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ό,τι και να γίνει, δεν θα αλλάξει κάτι στο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν μιλάμε για αλλαγή. Μπλόκαρε ο Μαρινάκης στις εκλογές. Ναι. Μέσω του Μητρόπουλου. Εντάξει. Μαθαίνοντας οι Μητροπουλέοι είναι σαν τους ψωμιάδιδες. Δηλαδή ο ένας είναι Ερακλειδέας, ο άλλος Αργιανός, ο άλλος Μαόξης. Ο άλλος είναι Πασόκ, ο άλλος Νέα Δημοκρατία κτλ. Και ούτω καθεξής. Είναι μια έξυπνη. Είναι δεμένες οι οικογένειες. Πρόσεξε. Εντάξει, τώρα. Ακούμε. Νομίζω, ο Θωμάς ο Μητρόπουλος. Σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, προφανώς, χωρίς να ξέρω το λέω έτσι, προφανώς, θα έδωσε μια πληροφορία το Βίκτορα ότι τα πράγματα πάνε καλά για τον Γραμμένο. Πιθανόν επειδή λαλούνε και στα ραδιόφωνα τα δικά μας, πήραμε την τάδε ενένωση και τα λοιπά και δημοσιοποίησανε την κατάσταση. Ο Μαρινάκης, λοιπόν, μέσω του Βίκτορα Μητρόπουλου, μπλόκαρε τις εκλογές μέχρι να τακτοποιήσει με προφιτερόλ τις ενώσεις, φαντάζομαι, και θα πανηγυρίσει άλλο ένα πρωτάθλημα φέτος. Απλά είναι τα πράγματα. Εδώ όμως έχουμε και κάτι παράδοξο. Για ποιο λόγο στο ρωτώ αυτό το πράγμα? Γιατί έχουμε από την άλλη και την προσφορά της Alter Ego, η οποία αποδέχθηκε η Super League ότι είναι πολύ καλύτερο το ΠΑΠ για τη χορηγία του πρωταθλήματος. Ναι. Είναι πιο χοντρό το πακέτο. Πολλές ομάδες μαζί και ο Ηρακλής μπορούν να σωθούν από αυτή τη χορηγία και να πάρουν και αδειοδότηση. Εδώ είναι το ζήτημα, δικιά μου η απορία. Τι συμφέρει αυτή τη στιγμή τον Μαρινάκη να προχωρήσει το πακέτο της χορηγίας της Super League ή να διατηρήσει την υπερκυριαρχία του στην ΕΠΟ? Και τα δύο μαζί. Είναι αλληλένδετα. Είναι αλληλένδετα. Να και τα δύο. Μπορεί να γίνουν και τα δύο. Υπάρχει όμως και πιθανότητα θεωρητικά να πάρει τη χορηγία της Super League, να τον έχουν ανάγκη όλες οι ομάδες. Και αν θέλει πραγματικά να τους φέρει σε κάποια δύσκολη θέση, να τους πει: μα, σας αφήνω την ΕΠΟ και άμα είναι να τα βγάλετε πέρα, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας.
Καλά, αυτό θα είναι μαγιά. Δηλαδή να έχει τη Super League χειραγωγούμενη θεωρητικά, λες οικονομικά εξαρτούμενη και άλλοι να έχουν την ΕΠΟ. Ό,τι και να κάνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Χαρήκα που σας άκουσα, την καλημέρα. Εντάξει. Καλημέρα. Ωραίος ο Βασίλης. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη. Τι μπριλάντι μου στείλες, Βασίλη. Πανέξυπνος Αργιανός ο Βασίλης. Φοβερός, τρομερός. Επιτέλους θα μπει και ο Άρης σε ροή. Σε 10 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Θέλω να πας να μου ρουφιανέψεις λίγο, αν μπορέσεις να το κάνεις, στη θύρα 2. Στο φιλικό με τον Πανθρακικό. Τίποτα να μην δεις, δεν θέλω τίποτα να μην δεις. Το τζιμπούρ, θέλω να μου πεις τι, πώς το βλέπεις. Δηλαδή, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Έχω μάθει ότι μισάωρο δεν βγάζει. Θα τώρα, το δούμε. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θέλω να τον δει. Είναι 4,5 ώρα το Σάββατο. Αν δεν έχει τίποτα καλύτερο να κάνει, πάνε θα δω τι μάτς έχει στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Έχει κάτι Άιντραχτ Μπαρκ και τα λοιπά που μου αρέσουν αυτά, αλλά ναι. Για χάρη σου νομίζω. Ναι. 2 ώρες να χαρίσω. Πάνε χάρη σε δύο σαν άνθρωπο μου. Να δούμε και το Πανιούνιος Ολυμπιακός, 8,5 ώρα, ματσάρα. Πότε, το Σάββατο. 8,5 ώρα Πανιούνιος Ολυμπιακός. Ναι. Σάββατο. Θα δούμε αν ο Πανιούνιος θα είναι ανταγωνιστικός. Ναι. Εκεί να δούμε τις συμμαχίες. Μάλιστα. Ναι. Αν παίξει τα αίσια ο Πανιούνιος, πιστεύω θα δυσκολέψει τον Ολυμπιακό. Βέβαια θα το δυσκολέψει. Ειδικά αμυντικά θα είναι πολύ καλό. Θα δυσκολέψει πολύ η κατάσταση. Είναι και καλή ομάδα μισοπιθετικά. Αυτή είναι ξύπνη τώρα. Άμα πούν το Ριζβάνι, Ριζβάνι θα έρθει εκεί και τα λοιπά. Έχουν τα κόλπα. Αυτή είναι μάγκες θα πούμε. Ξέρει. Κοίταξε να δεις Κώστα. Αυτά που λες εγώ δεν τα ξέρω. Μαλάτες. Αλλά νομίζω ότι ο Ριζβάνης είναι μια καλή περίπτωση για την ομάδα μας. Υπάρχει δυσκολία με τον Ριζβάνι. Παίρνει λεφτά από Παναθηναϊκός αν πάρει μεταγραφή των Πανιών. Εντάξει. Πρέπει να βγει μια μέθοδο να ανανεώσει το συμβόλαιό του για να μην πάρει λεφτά από Παναθηναϊκός. Ωραίο ελληνικό κάνει ο κερατάς, ο φύλακας. Χιλτίδης, καλή συνέχεια. Καληνύχτα στον κόσμο και σε όσους εργάζονται τέτοια ώρα.